Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αλεξία. Καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Κουδούνι σήμερα για 1 εκατομμύριο μαθητές. 1 εκατομμύριο μαθητές. Με καθιερωμένο αγιασμό χτυπά σήμερα το κουδούνι, σήμερα Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για 573.474 μαθητές του Δημοτικού, 293.000 του Γυμνασίου, 210.000 του Λυκείου, αλλά και σχεδόν 150 δασκάλους και καθηγητές που θα τους συνοδεύσουν στο ταξίδι αυτής της νέας σχολικής χρονιάς. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας διαβεβαιώνουν ότι όλα είναι στη θέση τους, από τα βιβλία που παραδόθηκαν στην ώρα τους έως τους αναπληρωτές, οι οποίοι προσελήφθησαν για πρώτη φορά πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα καθήκοντά τους αμέσως. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι με αυτές τις 15.371 προσλήψεις αναπληρωτών, αριθμός που αποτελεί επίσης ρεκόρ, έχουν καλυφθεί τα κενά των δημοτικών σχολείων σε τέτοιο βαθμό, ώστε δείτε τη δυνατότητα να τεθεί αμέσως εφαρμογή ο θεσμός των ολοήμερων. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν καλυφθεί τα κενά των βασικών ειδικοτήτων μαθηματική, φυσική, φιλόλογη κλπ. Και εντός του Σεπτεμβρίου θα καλυφθούν και οι δευτερεύουσες ειδικότητες. Για τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς για μια ομαλή και δημιουργική χρονιά, κάνει λόγο ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου σε μήνυμά του προς την εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευτικές θέσεις τους στα βιβλία, στα θρανία για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά. Επιστροφή στην κανονικότητα, τονίζει ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος το πρωί θα παραστεί σε δημοτικό σχολείο κάπου στην Αίγινα, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανανέωση του σχολικού προγράμματος με έμφαση στις ανάγκες της προσχολικής αγωγής με νέα γνωστικά αντικείμενα και εξορθολογισμένη διδακταία ύλη. Υγεία και υπομονή να ευχηθούμε στα παιδιά, υπομονή στους γονείς και να μην αγχώνουν πολύ τα παιδιά. Το λέω και για μένα αυτό που πρωί-πρωί ξεκίνησα σήμερα. Βέβαια, Δευτέρα πάμε. Καλό πρωινό. Δευτέρα Λυκείου πάμε. Άντε, καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό στα παιδιά. Τους εμψυχώνουμε και ξεκινάμε κάθε μέρα με χαμόγελο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να ξεκινάμε την εκπομπή μας με έναν εξαιρετικό και πολύ αγαπημένο καλεσμένο, τον Διοικητή Τροχέας Ναυπλίου, τον Γιώργο Σταμέλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμέλο, που είστε εδώ σήμερα κοντά μας. Πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Με τη σειρά μας και εμείς και προσωπικά, αλλά και όσον αφορά την αστυνομία και το αρχηγείο μας. Καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά για όλους τους μαθητές. Καλό ξεκίνημα για αυτούς τους 100.000 περίπου νέους μπόμπιρες που θα αφήσουν το χέρι από τη μαμά, τον μπαμπά και θα ξεκινήσουν και πρέπει να ξεκινήσουν. Είναι παραπάνω. Πόσο είπες είναι οι μαθητές δημοτικού? 150. Λέτε και αυτούς που θα πάνε πρώτη φορά. Στην πρώτη τάξη. Για τα πρώτα παιδάκια. Γιατί πιο πολύ έτσι ξεκινάτε από αυτούς, κύριε Σταμέλο? Γιατί αν θέλουμε να λέμε ότι στα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής κάτι πρέπει να φτιάξουμε, και του αρχηγείου η άποψη είναι ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας, πρέπει η παιδεία να είναι τέτοια που με την πάροδο του χρόνου να φτάσουμε όλοι να μας έχει γίνει βίωμα η σωστή οδική κυκλοφοριακή αγωγή. Και αυτό ξεκινάει από τα πρώτα μαθητικά μας χρόνια, από την πρώτη στιγμή που υπάρχει αποκοπή από το χεράκι του μπαμπά και της μαμάς και πλέον θα αρχίσουν τα παιδιά και πρέπει τα παιδιά να τους δοθεί βέβαια στην αρχή η κατάλληλη παιδεία, η κατάλληλη να έχουν την ανάλογη εποπτεία αρχικά από τους γονείς, πώς πρέπει να κινούνται στον δρόμο, εν προκειμένου πώς πρέπει να προσεγγίζουν το προάβλιο του σχολείου, πώς πρέπει να επιβιβάζονται και κυρίως να αποβιβάζονται από είτε τα λεωφορεία, είτε όταν ο μπαμπάς και η μαμά προσεγγίζει το σχολείο, και αυτά θα τα πούμε σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος μου άλλωστε. Κυρίως δηλαδή θέλω να γίνει μια συζήτηση ενημερωτική στους γονείς. Όχι ότι δεν τα ξέρουν, αλλά καμιά φορά θέλουμε και κάπου να τα ακούμε. Αυτό το ρόλο θα παίξουμε σήμερα εμείς. Θα τα πούμε, κάποιοι να τα ακούσουν.
Ακριβώς. Αν πούμε σωστά πράγματα, ας τα υιοθετήσουν. Η οποιαδήποτε κριτική είναι ανεκτή. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, είναι ζωντανή. Μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση, να μας γράφετε τα σχόλιά σας, είτε inbox, ρωτήσετε κάτι, είτε να φαίνονται. Ωστόσο, έχουμε την καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον υπεδιευθυντή κύριο Σταμέλο Γιώργο, που με αμέριστο πάθος συμβουλεύει μαθητές και όχι μόνο για θέματα οδικής ασφάλειας. Πολλά συγχαρητήρια επίσης. Καλή χρονιά στους μαθητές με ασφάλεια και υγεία. Την καλημέρα, αυτό ήταν από τον κύριο Φραγκίσκο Σαργολόγο. Έχουμε την καλημέρα του Παντελή Κοκκινόπουλου. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή επιτυχία στη συζήτησή σας. Σας περιμένουμε, κύριε Κοκκινόπουλου, γύρω στις 10. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε τώρα κοντά μας και συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Φώτη το Δαμούλο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή ζωντανά, τον πρόεδρο του Δημητρίου Αργολίδας, τον Κώστα τον Κοστούρο, τον Δημήτρη τον Μπάτζιο. Καλημέρα σε όλους σας. Ο κύριος Μπάτζιος νομίζω μας βλέπει από το Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν γνωρίζω. Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, καλημέρα σε όλους. Να πούμε πως γίνεται και ενημέρωση, ή θα γίνει σε λίγο, ή έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς, από άντρες και γυναίκες, τόσο της ελληνικής αστυνομίας, από προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και από το τμήμα ανατροχίας και από τα αστυνομικά τμήματα. Αυτό το φυλάδιο θα μοιραστεί σήμερα στα παιδιά, μαζί με παρενέσεις φαντάζομαι προς τα παιδιά αλλά και τους γονείς, κύριε Σταμέλο. Λέγαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας εδώ ζωντανά στο στούντιο, ότι εκεί που λες ότι πάμε καλά, μιλάω παραλλαδικά, εκεί που λέμε ότι πάμε καλά από τροχέα, έχουμε αποτροχή από θύματα, από δυστυχήματα αλλά και από ατυχήματα που μπορούν να έχουν σοβαρά τραυματίες. Έχουμε κάποιες εξάρσεις σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, στην Κρήτη, είδατε και εσείς, ενημερωθήκατε τι έγινε τον Αύγουστο, ένας μαύρος μήνας πραγματικά. Και θέλουμε αυτά στο μέλλον να τα αποφύγουμε. Πιστεύετε, γιατί είπατε ότι οι γονείς ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά καμιά φορά δεν τα τηρούμε. Πιστεύετε ότι η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως, ή από ένα σημείο και μετά εσείς θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και από το σπίτι? Εμείς σαν αστυνομία... Γιατί, σας το λέω συγγνώμη, γιατί αυτό το φυλάδιο εσείς το δίνετε όχι για να το πάρει άλλο να το πετάξει. Έχει μέσα, είναι απλό όπως το βλέπω εγώ, έχει και φωτογραφίες για τα παιδάκια, ζωγραφίες. Εγώ θα συμβούλευα... Έχει 10 κανόνες, 10, δεν είναι παραπάνω, 10, άντε 15. Να το διαβάσουν. Εγώ όχι θα συμβούλευα σε όποιους στα χέρια πέσει κάποιο τέτοιο, αυτό ή κάτι, κάποιο άλλο ενημερωτικό φυλάδιο. Καλό είναι να το διαβάζουμε. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα βοηθήσει, θα μας ξυπνήσει μέσα μας, θα μας ενεργοποιήσει κάτι που το ξέρουμε, αλλά μέσα μας αδρανεί. Εμπροκειμένου λοιπόν αυτό το φυλάδιο, διαβάζοντάς το, ένας οδηγός σίγουρα τους ξέρει όλους αυτούς τους κανόνες. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο τους στηρεί, πρέπει έτσι, να δεν αρχίσει είναι. Να τους στηρεί κατά γράμμα, πολύ δε περισσότερο, επειδή μιλάμε τώρα για τη νέα φουρνιά των νέων πιτσιρικάδων που θα πάνε και θα ξεκινήσουν την παιδεία, την εκπαίδευση, να μάθουν την αλφαβήτα, να μάθουν την προπαίδεια. Σε αυτό το κεφαλάκι λοιπόν μέσα που θα το πιέσουμε να μάθει όλα αυτά τα πράγματα για τη ζωή του, καλό είναι να του μάθουμε και κάποια πράγματα για την ζωή του. Έτσι. Αυτό. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι οδηγίες λοιπόν, ίσως κάποιοι να τις δούνε ως πλεονασμό. Μην το εκλάβουν έτσι. Ας το διαβάσουν. Κάτι μπορεί να κερδίσουν, κάτι μπορεί να αφυπνιστεί μέσα τους και την κατάλληλη στιγμή να το ενεργοποιήσουν. Λέει η ελληνική αστυνομία λοιπόν, Αλεξία, αγαπητά παιδιά, να τα πούμε λίγο για πραγματάκια, γιατί μπορεί κάποιοι να μην τα έχουμε σκεφτεί. Όταν περπατάμε, γιατί ένας που θα γίνει σωστός πεζός έχει αρκετές πιθανότητες να γίνει και σωστός οδηγός αργότερα, όταν θα πιάσει είτε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο. Μένουμε πάντα στο πεζοδρόμιο. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, περπατάμε στην άκρη του δρόμου και αντίθετα στη φορά των οχημάτων. Διασχίζουμε το δρόμο από τις διαβάσεις πεζών και τα φανάρια. Ελέγχουμε πάντα, κοιτώντας δεξιά και αριστερά, πριν διασχίσουμε το δρόμο. Με το πράσινο περνάμε, με το κόκκινο σταματάμε. Δεν παίζουμε στο δρόμο και δεν το διασχίζουμε τρέχοντας. Σεβόμαστε τις υποδείξεις του τροχονόμου και φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα ή ρούχα με ανακλαστικά στοιχεία για να είμαστε ορατοί. Πράγματα απλά, ειδικά το τελευταίο, όλα για παράδειγμα, αυτά, που όλα μπορούμε αυτά, να δώσουμε προσοχή. Όλα αυτά που διάβασες μπορεί στα χέρια του πατέρα, της μητέρας, αυτό το φυλάδιο, να κάτσει και να δώσει αναλύσεις τέτοιες που να μην φτάνει ούτε μία ώρα ούτε δύο.
για να περάσει μέσα στο εγκέφαλο, στο υποσυνείδητο του παιδιού, και κολλάω πάντα και λέω εν προκειμένου του νέου παιδιού, ξεκινάει τώρα που αφήνει το χέρι του μπαμπά και της μαμάς και βγαίνει στη ζωή, και έτσι πρέπει να το δούμε, πρέπει να τα μάθει σωστά. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα, διαβάζοντάς το ο γονιός, μπορεί να κάνει πολύ ωραίες αναλύσεις και εξηγήσεις στο παιδί για την ασφάλειά του. Αυτό το φυλάδιο που έχετε είναι τυπωμένο από το τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει διανεμηθεί σε όλες τις υπηρεσίες της Ελλάδας. Και αρχίζουν οι πρώτες ερωτήσεις να έρχονται. Μία ερώτηση για τον κύριο Σταμέλο. Ποια είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες, ανήλικους ή ενήλικους, ώστε να διασφαλιστεί κατά το μέγιστο η προστασία των πολιτών αλλά και των μαθητών? Ωστόσο, έχουμε την καλημέρα του Σπύρου του Μαρίνου, του λιμενάρχη μας, του καλημέρα. Σπύρου του Φωτιάδη, του φίλου μας από το πρώτο γυμνάσιο Ναυπλίου. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Πολλές καλημέρες μας θέλετε. Σας ευχαριστούμε. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πρόστιμο για τους παραβάτες ανήλικους ώστε να διασφαλιστεί κατά το μέγιστο η προστασία των πολιτών και των μαθητών. Φαντάζομαι ότι το πρόστιμο δεν είναι ένα πρόστιμο για οτιδήποτε. Ανάλογα, έτσι δεν είναι, το αδίκημα δεν είναι το πρόστιμο, ανάλογα την παράβαση. Τα πρόστιμα ποικίλουν ανάλογα με την παράβαση. Έτσι. Αυτή τη στιγμή εμείς και ο καθένας μπορεί να πει ότι για αυτή την παράβαση αυτό το πρόστιμο είναι πολύ. Ή για αυτή την παράβαση αυτό το πρόστιμο είναι πολύ λίγο. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς με τη σημερινή μας την κουβέντα και την ενημέρωση θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι αν θέλουμε να σταματήσει πλέον να καταγράφεται στην πατρίδα μας αυτό το μεγάλο ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς ή και την απώλεια ανθρωπίνων ζωών, πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Και η κουλτούρα θα αλλάξει όταν από τα πρώτα βήματα ο μικρός ο μαθητής μάθει το σωστό τρόπο να περπατά στο δρόμο. Αν μάθει να περπατά σωστά στο δρόμο σήμερα, αύριο θα μάθει να περπατά με το ποδήλατο. Αργότερα με το μηχανάκι. Να σέβεται τη ζωή του και να σέβεται τους χώρους στους οποίους κινούνται οι πεζοί. Και αργότερα, αφού έτσι θα του έχει περάσει στο υποσυνείδητο, θα μάθει και σαν οδηγός αυτοκινήτου να σέβεται και τον πεζό και το μηχανάκι και το ποδήλατο. Και θα πούμε στην προκειμένη περίπτωση είμαστε γνώστες όλοι και έχουμε δει γύρω από τα δημοτικά σχολεία μαμάδες, μπαμπάδες να προσεγγίζουν με το αυτοκίνητό τους να επιβιβάσουν ή να αποβιβάσουν τους μαθητές τους. Ναι. Δεν είναι το θέμα ότι προκαλούν κυκλοφοριακό πρόβλημα μόνο. Σοβαρό αυτό, και να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένους δρόμους και θεωρηθεί ότι στοχοποιώ. Δεν στοχοποιώ κανέναν, δεν στοχοποιώ κανέναν μαθητή. Τι πρέπει να κάνουν? Τι πρέπει να κάνουν? Απλά πράγματα. Παιδεία. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει ο μαθητής από την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσει να πηγαίνει σχολείο, να τον πηγαίνει η μαμά ή ο μπαμπάς, μέσα σε διάστημα 1-2 λεπτών πριν να χτυπήσει το κουδούνι? Ακριβώς. Για φανταστείτε όλος αυτός ο όγκος οχημάτων να έρχεται, αυτός ο επικίνδυνος όγκος οχημάτων να έρχεται έξω από την πόρτα του σχολείου. Δεν σέβεται ο οδηγός, ο μπαμπάς και η μαμά τη διάβαση πεζών που συνήθως υπάρχει έξω από τις εισόδους του σχολείου. Και έτσι δεν μαθαίνει και το παιδί το σωστό τρόπο που πρέπει να προσεγγίζει στο σχολείο. Δηλαδή, όταν εσφαλμένα μάθει ότι ο μπαμπάς με πάει έξω από την πόρτα του σχολείου, εγώ αντί να ανοίξω την πίσω δεξιά πόρτα ή αριστερή, τέλος πάντων πόρτα αυτή που θα με αφήσει ο μπαμπάς στο πεζοδρόμιο, το παιδί του δημιουργείς μια ένταση εκείνη τη στιγμή. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ο μπαμπάς βιάζεται, θέλει να αφήσει το παιδί γιατί έχει καθυστερήσει και λίγο στη δουλειά του και πρέπει να φύγει, αυτός είναι ο λόγος. Δεν φαντάζεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε τώρα. Μα αυτό πάρα πολύ. Μα σημαντικό. Αυτό είναι, και το θέμα δεν είναι μόνο σοβαρό ότι μπορεί να προκληθεί τροχαίο ατύχημα. Είναι και όλη η ψυχολογία που δίνει. Είναι όλη η ψυχολογία και η κουλτούρα που περνάει στα μικρά παιδιά ότι δεν πειράζει,
και να αργήσουμε στο σχολείο 8 παρα 2 λεπτά πριν να χτυπήσει το κουδούνι. Εν πάση περιπτώσει, αφού έφτασε και στη μέση τη προσευχή, έφτασε. Δεν θα του δείξει κανένα πώ πρέπει να ανοίξει την πόρτα με ασφάλεια. Mm-hmm. Γι' αυτό και στο φυλάδιο εκεί λέει ότι επιλέγουμε όχι το συντομότερο δρόμο. Επιλέγουμε το ασφαλέστερο δρόμο. Βεβαίως. Για να φτάσουμε να προσεγγίσουμε στο σχολείο. Καλό είναι λοιπόν τώρα οι μαθητές να μάθουν από τους γονείς και κολλάω πάλι στους μαθητές που ξεκινούν τώρα την πρώτη τάξη του δημοτικού, τώρα φεύγουν. Αυτοί πρέπει να αρχίσουν να εκπαιδεύονται. Και αν αυτοί εκπαιδευτούν σωστά, μετά από 2-3 χρόνια θα αρχίσουν αυτοί οι μικροί μαθητές, οι μπόμπιρες, να εκπαιδεύουν και τους νεότερους του χρόνου. Μακάρι. Μετά από 3 χρόνια. Μακάρι. Μα έχω την εντύπωση ότι κάπως έτσι θα αλλάξει η κουλτούρα μας, δια του παραδείγματος. Αν εμείς λοιπόν τώρα, ως μεγαλύτεροι, ως πιο γνώστες των κινδύνων, δεν μάθουμε στο παιδί μας ότι δεν πάμε τελευταία ώρα στο σχολείο, με τον όποιο επικίνδυνο τρόπο να προσεγγίσουμε εκεί, χωρίς να σεβόμαστε το παιδάκι που έρχεται στο σχολείο χωρίς τη συνοδεία και με το αυτοκίνητο του μπαμπά και της μαμάς. Αν δεν μάθουμε λοιπόν αυτούς τους κανόνες, αύριο γιατί και σαν οδηγεί στο ποδήλατο και σαν οδηγεί στο μηχανάκι και σαν γονείς αργότερα, αφού αυτό τους έχει περάσει. Και εδώ θέλω να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Είχα την τύχη όταν η κόρη μου ήταν στην πρώτη δημοτικού να είμαι κοντά στο σχολείο. Παρόλα αυτά όμως θα έπρεπε να περάσει και να διασχίσει ένα κεντρικό δρόμο των Αθηνών, στο νέο κόσμο που έμενα. Έπρεπε να επιλέξω ή να συνεχίσω κάθε μέρα να το παίρνω το παιδί μέχρι και τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, να το πηγαίνω για να φτάσει και να προσεγγίσει την πόρτα του σχολείου με ασφάλεια και να είναι συνέχεια υπό την εποπτεία μου, ή στην αρχή όταν ξεκινήσει το παιδί να του δείξω το σωστό τρόπο. Δρόμο, ναι. Το σωστό τρόπο. Αυτό λοιπόν έκανα. Και το έκανα αυτό το πράγμα ακριβώς γιατί ήθελα κι εγώ, λόγω ότι ήμασταν εργαζόμενοι και οι δύο, σε κάποια φάση το παιδί να μάθει με ασφάλεια, φεύγουμε από το σπίτι, περνάμε τη λυσιμαχία απέναντι για να πάμε στον πεζόδρομο, να μπούμε στην είσοδο του σχολείου. Ταλαιπωρήθηκα λιγάκι στην αρχή, ίσως και μήνα. Θα σας πω το εξής. Την έχω παρακολουθήσει την κόρη μου που τώρα είναι 25 χρονών, 24 χρονών. Περνώντας από αυτό το δρόμο, έτσι μου έχει, κάνει εντύπωση. Ναι, ναι. Περνώντας από αυτό το δρόμο ακόμα και τώρα και κοιτώντας την έτσι από το μπαλκόνι κάτι φορές, περνάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τότε μαθήτρια, θέλοντας να περάσει δηλαδή, να κάνει κάνοντας αυτό το δρομολόγιο, αυτό τον δρόμο το περνάει ακόμα και τώρα με τον ίδιο τρόπο, όπως της είχα πει, έτσι όπως τον περνούσε στο δημοτικό σχολείο, της έχει μείνει. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέει και λέγανε οι παλαιότεροι, όπως μάθεις. Έτσι. Αυτό λέγεται η κουλτούρα. Mm-hmm. Αν λοιπόν στην κουλτούρα μας περάσει αυτό το πράγμα, αν δώσει ο γονιός λίγο βαρύτητα τώρα στην αρχή, θα είναι και για αυτόν όφελος. Θα ελαφρυνθεί στο ωράριο. Θα φύγει το παιδί. Δεν θα έχει πάντα το παιδί την ανάγκη, ακόμα και όταν πάει στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, να πηγαίνεις και να τα αφήσεις έξω από το σχολείο με όλους αυτούς τους κινδύνους, καταρχήν για τα ίδια τα παιδιά που υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι γονείς. Όταν παρκάρουν έξω από το σχολείο όλος αυτός ο όγκος των οχημάτων, είναι κίνδυνος για τα ίδια τα παιδιά τους. Και εδώ καλό είναι να διαβάσουμε τα ενημερωτικά. Να τα εμπιστευτούν τα παιδιά, οι γονείς. Βεβαίως. Γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι κάτι προτιμότερο.
Βεβαίως. Πώς θα τα εμπιστευτείς. Μόνο το παιδί αφού θα έχει μάθει σωστά. Εγώ δεν, είπα, πήγα, του έδειξα του παιδιού δύο πράγματα και σηκώθηκα. Αυτό ήταν. Μετά θα, πείτε και μετά, θα, όχι, μετά θα ακολουθήσει, και η εποπτεία. Και όταν στην εποπτεία δυσκούται, είπαμε ότι θα αφήσει το παιδί να διανύσει. Και ειδικά σε μικρές ηλικίες. Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν είπαμε ότι θα διανύσει μεγάλες αποστάσεις, θα το πας. Γιατί εδώ έχω το αγαπητή γονείς τώρα, τι λέει το αρχηγείο της Ελληνικής. Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πρώτη μέρα σήμερα του σχολείου και όλοι είστε εδώ, ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Καλίνης, καλημέρα σας, καλή σχολική χρονιά. Είμαστε τυχεροί που τα ημεία της τροχαίας ναυπλίου έχει ένας άνθρωπος, τον κύριο Σταμέλο. Συγχαρητήρια για τη συζήτησή σας και λιγότερα τροχαία ευχόμαστε. Την καλημέρα μας τον κύριο Καλίνη. Τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Ο Σπύρος Φωτιάδης μας λέει ότι κύριε Σταμέλο, καλά τα λέτε, αλλά δυστυχώς μας λείπει και μας λυπεί. Μας λυπεί και μας λείπει η βασική διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση. Μα γι' αυτό ακριβώς συζητάμε και την απάντηση δίνει ένας άλλος τηλεθεατής που λέει ότι γι' αυτό το λόγο έκανα το παραπάνω ερώτημα στον κύριο Σταμέλο, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να εκπαιδεύσει μικρούς αλλά και μεγαλύτερους. Και εκεί πάμε. Εκεί τώρα στο μεγαλύτερο, ναι, λοιπόν, οι παρενέσεις του αρχηγείου, λοιπόν, για τους μεγάλους, αγαπητοί γονείς. Φροντίζουμε από νωρίς για την κυκλοφοριακή αγωγή του παιδιού. Διαλέγουμε την ασφαλέστερη διαδρομή για το σχολείο και όχι τη συντομότερη. Περπατάμε μαζί με το παιδί και του υποδεικνύουμε τους πιθανούς κινδύνους σε όλη τη διαδρομή. Κρατάμε το παιδί από το χέρι, εσωτερικά του πεζοδρομίου. Μαθαίνουμε στο παιδί να διασχίζει τον δρόμο, ελέγχοντας δεξιά και αριστερά και σύμφωνα με τους φωτεινούς σηματοδότες. Δείχνουμε σεβασμό στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και δίνουμε το καλό παράδειγμα. Φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο και μαθαίνουμε στο παιδί να κάθεται στο πίσω κάθισμα ή και στο ειδικό κάθισμα, αν είναι για μικρό παιδάκι, πολύ μικρό. Συμβουλεύουμε το παιδί να μπαίνει και να βγαίνει στο αυτοκίνητο από την πλευρά του πεζοδρομίου. Και η φωτογραφία σχετική. Έχει δύο γονείς, κρατάνε το παιδάκι, Αλεξία. Το βλέπουμε. Μην ξεχνάτε, η δική σας υπεύθυνη συμπεριφορά είναι το καλύτερο μάθημα. Πόσο πιο. Πριν να παραδώσει ο γονιός στο παιδί, στο δάσκαλο, στη δασκάλα, για να μάθει αυτά που είπαμε και πριν, την προπαίδεια και το αλφαβητάρι, πρέπει ο ίδιος ο γονιός, ο πατέρας, η μητέρα, να μάθουν το παιδί να φτάνει, να προσεγγίσει στον προορισμό του με ασφάλεια. Αυτή την παιδεία, αυτή την εκπαίδευση δεν μπορεί να τη διασφαλίσει καμία αστυνομία και κανένας δάσκαλος. Είναι καθαρά και αποκλειστικά υποχρέωση του γονιού. Εμείς, σαν αστυνομία, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στυλιτεύουμε σε εκπομπές όπως τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές, να δίνουμε κάποιες οδηγίες, είπαμε, για να ξυπνήσει μέσα μας κάτι το οποίο το γνωρίζουμε αλλά κάποια δεδομένη στιγμή θες να τα ακούσεις. Αυτό κάνουμε τώρα και από εκεί και πέρα, όπως κάποιος φίλος ακροατής σας είπε, έρχεται η τροχαία για να επιβάλλει τα πρόστιμα. Νομίζω ότι η κουλτούρα του μαθητή, η κουλτούρα του νέου παιδιού δεν πρέπει να μπει σε αυτό το τρυπάκι να έχουμε και το πρόστιμο. Αν ο γονιός μάθει αυτά που διάβασε Βασίλη πριν εσύ και καθίσει και ασχοληθεί με το παιδί, το πώς φεύγουμε από το σπίτι, το ότι δεν κατεβαίνουμε από το πεζοδρόμιο, όταν πηγαίνουμε για το σχολείο μας ή για τις δουλειές μας δεν παίζουμε σχοινάκι, δεν χαριδιζόμαστε με άλλους συμμαθητές μας. Περπατάμε, η προσοχή μας είναι στον δρόμο δηλαδή. Περπατάμε, ακόμα και αν θέλουμε, με βήμα ταχύ, ποτέ τρέχοντας, ποτέ παίζοντας. Ποτέ δυσπρόκειται ένας τον άλλον. Μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Όταν λοιπόν το μάθει ο γονιός αυτό το πράγμα, τότε αυτό το παιδί που θα γίνει αύριο οδηγός, θα βλέπει μαθητή στον δρόμο, θα ξέρει πώς πρέπει να περπατήσει ο πεζός, αλλά συνάμα θα έχει μάθει πώς πρέπει να κινείται και να συμπεριφέρεται και σαν οδηγός. Δεν επιτρέπεται να κινούμε με αυτοκίνητο 8 η ώρα, 8 παρατέταρτο, άργους ναυπλίου, που περνάει ένα μεγάλο κύμα μαθητών από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη και εγώ δεν σέβομαι που δεν σέβομαι τους κανόνες ταχύτητος εντός πόλεως τον υπόλοιπο καιρό. Μα εκείνη την ώρα
εκείνη την ώρα που είναι σε έξαρση η μετακίνηση των μαθητών, δεν θα σεβαστώ την ταχύτητα σύμφωνα όχι με όριο κυκλοφορίας ταχύτητα, αλλά με τη δέουσα προσοχή τέτοια που να έχω στο πίσω του μυαλού μου σαν οδηγός ότι κάποιος μαθητής θα πάει να περάσει απέναντι. Και λέμε τώρα, ο μαθητής θα πρέπει να εκπαιδευτεί από το σπίτι του, από τους γονείς του, ότι κατεβαίνοντας από το πεζοδρόμιο, για να διασχίσω κάθετα έναν δρόμο, πρέπει να κοιτάξω δεξιά, πρέπει να κοιτάξω αριστερά, με προσοχή να ακούω, και αφού υπάρχει ασφάλεια στο δρόμο, με βήμα ταχύ, όχι τρέχοντας, διασχίζω την οδό. Αυτό θα το μάθει ο γονιός στο παιδί. Όμως το παιδί, ποιος θα του πει ότι αυτός ο κύριος που δεν σέβεται τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας εντός πόλεως, αντί να πηγαίνει, εκεί δεν υπάρχει 50 χιλιόμετρα, εκεί πας με ταχύτητα τέτοια που αν σου βγει αυτό το πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Άρα λοιπόν και οι οδηγοί να είμαστε προσεκτικοί, ξεκίνησε η σχολική σεζόν, ξέρουμε πού βρίσκονται, πού κινούνται οι μαθητές, τους βλέπουμε τους μπόμπυρες, να είμαστε προσεκτικοί. Πάντα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ένας λόγος παραπάνω, ότι πρωινές ώρες ή τις ώρες που έχουμε το κύμα αποχώρηση από το σχολείο, να έχουμε στο πίσω του μυαλού μας τους κινδύνους που μπορεί να θέσουμε την ασφάλεια των μαθητών. 32 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ μαζί από τον DRS 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από τα FM στους 92,2. Στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλους εσάς και στο Γιώργο Τωρασιά και το Βαγγέλη τον Μπουγιώτη που δεν είπαμε το νωρίς-νωρίς καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και όταν επιστρέψουμε, ο Γιώργος Σταμέλος, ο διοικητής της Τροχιάς Ναυπλίου, θα είναι κοντά μας. Παραμένει κοντά μας και θα επανέλθουμε με ερωτήσεις. Ήδη έχω μια ερώτηση που λέει ότι αν μπορούμε να σας ρωτήσουμε ποια είναι τα πρόστιμα σε παραβάσεις αστυνομικών όταν τις κάνουν με το δικό τους όχημα. Εννοούμε το δικό τους ή το υπηρεσιακό. Θα το δούμε. Θα δώσω, η σωστή οδική παιδεία επίσης ξεκινά από το σπίτι και από τους γονείς. Οι μικροί μπόμπυρες μπορούν να γαλουχηθούν από τους γονείς τους για την ασφάλειά τους. Μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί με τον Γιώργο Σταμέλο, το διοικητή Τροχιάς Ναυπλίου. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». Επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2. Κοντά μας ο Γιώργος Σταμέλος, ο διοικητής της Τροχέας Ναυπλίου. Πρώτη μέρα για τα καμπανάκια, για τα κουδουνάκια στα σχολεία. Και εμείς προσπαθούμε εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή να δώσουμε στους γονείς αλλά και στους μαθητές μαθήματα εντός και εκτός εισαγωγικών, έτσι ώστε να τους παρέχουμε την απόλυτη, να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ασφάλειά τους για τη μεταφορά τους στο σχολείο. Να μην βιαζόμαστε, είναι το, να μην βιαζόμαστε και πηγαίνουμε τελευταία στιγμή, ενώ στο σχολείο είναι αυτό που εμένα τουλάχιστον πραγματικά μου προκαλεί, κύριε Σταμέλο, ένα τρομερό άγχος καθημερινά. Και στέλνουμε καλημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βαγγέλη το Δαμπαλάκη. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου. Το να φεύγουμε τελευταία στιγμή για το σχολείο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Και θα πει και κάποιος, συμπληρώνοντας αυτό που λέει η Αλεξία, μήπως τα παραλέτε. Δηλαδή θα πει κάποιος, παιδιά, εντάξει, στο κάτω-κάτω, πόσα ατυχήματα έχουν συμβεί έξω από σχολεία. Έχουμε εικόνα, κύριε Σταμέλο. Έτσι, γιατί κάποιος που μας ακούει, μήπως δηλαδή πολύ κακό για το τίποτα. Μήπως τα υπερβάλλουμε, μήπως το στο κάτω-κάτω, εντάξει, θα πει ο άλλος, εγώ παίρνω το αυτοκίνητό μου, κατεβάζω το παιδί μου, ποιον ενοχλώ. Πολύ σωστά. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου εγώ τώρα. Πριν απαντήσει ο κύριος Σταμέλος, όλο αυτό δεν αφορά μόνο τη μεταφορά ενός παιδιού στο σχολείο.
Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Αφορά γενικότερα την παιδεία. Την κουλτούρα που πρέπει να έχει. Έτσι είναι. Αλλά ειδικότερα γιατί, όμως για τα σχολεία. Αν, και αυτό, αν και αυτό δεν βαραίνει τα δικά μας τα καθήκοντα, αλλά και σαν γουνιός και εγώ και σαν πολίτης. Γιατί ναι, δεν είμαι έστολος, αλλά είμαι πολίτης αυτή τη χώρα και εγώ. Για να σας ρωτήσω κάτι. Όταν μάθει το παιδί από αυτή την ηλικία ότι δεν πειράζει και 8 παρά 1 πάμε στο σχολείο, βιαστικά κατεβαίνουμε και προλαβαίνουμε το κουδούνι. Μήπως αυτό είναι ένα κακός τρόπος παιδείας, εκπαίδευσης και για την παραπέρα ζωή μας, δηλαδή δεν πειράζει και τελευταία στιγμή αν θα πάμε θα παραπονομήσουμε λιγάκι, θα παρκάρουμε λίγο παράνομα, θα σπάσουμε τα νεύρα του κόσμου, γιατί δεν είναι παρανομία, δηλαδή πρέπει να γίνει δε και καλά τροχαίο. Το να πηγαίνουν και να κλείνουν, σας λέω και πάλι, να μην πω συγκεκριμένες οδούς. Όλοι γνωρίζουμε. Ξέρουμε πού είναι τα σχολεία και ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εκεί δεν βλέπετε κινδύνους εσείς. Δηλαδή πρέπει πρώτα να μας γίνει το τροχαίο. Πρέπει, που έχουν γίνει, μπορεί να μην είναι σοβαρά τροχαία. Να έχουμε μικροτραυματισμούς, έχουμε εντάσεις, έχουμε. Έχω να σας πω πάρα πολλούς τσακωμούς. Εντάξει, μπορεί να μην έχει φτάσει στα ειδησιογραφικά σας γραφεία, όμως εγώ να σας πω φραστικά επεισόδια που ξεκίνησε από μια ένταση. Αυτή η ένταση μεταφέρεται στο παιδί. Και αυτό το παιδί αντί να ξεκινήσει τη μέρα του με ηρεμία, θα πάει μέσα να τη μεταφέρει και στους μαθητές του. Θα σπάσει τα νεύρα της δασκάλας και η δασκάλα θα σπάσει τα νεύρα των υπολείπων. Αυτό είναι αλυσίδα. Άρα λοιπόν όλα παίζουν ρόλο και εμείς. Δεν είναι ότι δίνοντας αυτές τις οδηγίες στους νέους γονείς θέλουμε να τους πούμε να αποφύγουν κάποιο σοβαρό τροχαίο και αυτό βέβαια, αλλά αυτό παίζει στην αλλαγή. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την κουλτούρα μας, με τις συνήθειές μας και σαν πεζή και σαν οδηγή. Άρα λοιπόν μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την ηλικία και ξαναλέω γι' αυτό κολλάω σε αυτούς τους 100.000 μαθητές που ξεκινάνε τώρα αφήνοντας το χέρι του μπαμπά και τη μαμά. Αυτούς τους μαθητές, όχι μόνο στους 100.000, αλλά γενικότερα. Θα πει, ωραία, σήμερα είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο. Εσείς και φαντάζομαι και άλλοι αξιωματικοί της τροχέας μέσα από αντίστοιχους διάβλους κάνουν την ενημέρωση στο βαθμό που μπορούν σε γονείς και μαθητές. Οι συνάδελφοί σας δίνουν φυλάδια στα παιδιά. Θα πει κάποιος, αυτό ήταν, τέλος. Όχι, δεν είναι, δεν είναι αυτό. Ποια είναι η παρέμβαση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και πώς μπορεί ενδεχομένως και οι διευθυντές των σχολείων, δεν ξέρω, οι διευθύνσεις να απευθυνθούν σε εσάς ώστε να υπάρχει ενημέρωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό υπάρχει και από το αρχηγείο μας σχετική υπόδειξη να δίνουμε στις μαθητικές κοινότητες τους στις διευθύνσεις των σχολείων, στους καθηγητές και από την εκπομπή σας σήμερα θέλω να το πω για όλα τα σχολεία της Αργολίδας ότι να απευθύνονται στους κατατόπους διοικητές τροχέας και υποχρεωμένοι είμαστε, αλλά και μας αρέσει, μας ενδιαφέρει να πηγαίνουμε στα σχολεία, να κάνουμε παρουσιάσεις όχι μόνο σε αυτή την ηλικία της πρώτης δημοτικού αλλά ακόμα και στους μαθητές της τρίτης λυκείου. Σας έχει ζητηθεί. Ο ή γενικού. Σας έχει ζητηθεί. Για την περιοχή μας, που θα έτσι είναι σηκώνα, πάρα δεν πολύ θέλω να μας πείτε γενικότερα. Πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά για τα παιδιά έχει ζητηθεί, αλλά θα περιμέναμε περισσότερο. Περισσότερο ενδιαφέρον. Και, να μην το πω ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι ότι κανένας δεν είναι από έλλειψη ενδιαφέροντος. Να κανονίσουν τα σχολεία τα προγράμματά τους. Νομίζω ότι κάποια ωραία ενημέρωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης του νομού μας υπάρχει δυνατότητα από εμάς, εκτός που σας λέω και πάλι ότι υποχρεωμένοι είμαστε για κάτι τέτοιο. Δεν είναι όχληση για εσάς να πούμε, δηλαδή για τον κόσμο που μας ακούει και για τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι όχληση. Και όπως είπατε, πέραν από τα ότι είναι στα καθήκοντά σας, στις συμβατικές υποχρεώσεις που έχετε, είναι και ευχαρίστηση για εσάς. Μας ενδιαφέρει. Γιατί, σαν τροχέα, σαν αστυνομία, απότερο σκοπό είναι να φτιάξουμε το κλίμα της οδικής ασφάλειας. Για να φτιάξουμε το κλίμα της οδικής ασφάλειας, τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε, νομίζω είναι παραδεκτά από όλους ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας.
Και για να, μιας και πιάσαμε και για κουλτούρα, να απαντήσω και στο ναι, προηγούμενο. Ναι, κάτι σας ρώτησαν για... Στο προηγούμενο, για να μην θεωρηθεί ότι πάω ότι να αποφύγω. Όχι, απαντάμε. Να όχι. Αποφύγω. Θα σας το θύμιζα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, καλό είναι να είμαστε σωστοί οδηγοί, να ξέρουμε και να ακολουθήσουμε τους κανόνες της ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας και γιατί όχι και να ελέγχουμε και, και τις ελεκτικές αρχές. Ναι. Αν τον ιδιώτη Γιώργο Σταμέλο τον δει κάποιος να οδηγάει παράνομα, η τροχέα θα επιβάλλει στον Γιώργο Σταμέλο ό,τι στον οποιοδήποτε ιδιώτη. Τι δικαιώματα έχει ο Γιώργος Σταμέλος? Ό,τι δικαιώματα έχουν και οι υπόλοιποι πολίτες εντός τριών ημερών να υποβάλλω τις ενστάσεις μου στην αρμόδια υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση και ανάλογα να κριθεί. Τώρα, αν κάποιος πιο καχύποπτος πει ότι το Γιώργο το Σταμέλο σε μια τέτοια παράβαση ή θα αποφύγουν να του βεβαιώσουν την παράβαση. Ή θα κάνουν ότι δεν τον είδαν. Ναι, υπάρχουν και τα φωτογραφικά ραντάρ τα οποία όχι έγραπτε, γέγραπτε και αν κληθώ εγώ με κάποια συγκεκριμένη παράβαση να πάω να την πληρώσω, θα ακολουθήσω και εγώ τη διαδικασία που κάνουν οι κοινοί θνητοί. Θα μου επιτραπεί η έκφραση. Βεβαίως. Έτσι, άλλο, απόλυτα. Πέρα, σαν πολίτης θα πάω και θα κάνω αυτό που θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό όσον αφορά το γεωταχύ. Πάμε τώρα στο υπηρεσιακό όχι. Πόσες φορές δεν έχουν διαμαρτυρηθεί τα ειδικά οχήματα γιατί καθυστερούν? Γιατί άργησε να έρθει η αστυνομία? Γιατί έγινε τροχαίο και άργησε να πάει το ασθενοφόρο? Γιατί περίμενε τραυματισμένος άνθρωπος κατά μεσής του δρόμου? Αν τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τα οχήματα, για τα ειδικά οχήματα, παραδείγματος χάρη σας φέρω ένα παράδειγμα εγώ, για ένα τροχαίο που θα γίνει στην περιοχή της Επιδάβλου και θα πρέπει να φύγει ένα περιπολικό της τροχέας από τον Άχνο να πάει εκεί ή το ασθενοφόρο. Ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η διαδρομή πρέπει να είναι 45 λεπτών. Αυτός είναι ο λόγος που τα οχήματα ειδικών αναγκών, ειδικών υπηρεσιών δεν εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό δεν το βγάζουμε σημαία. Δεν λέμε ότι εμείς δεν τηρούμε, είμαστε υπεράνω. Είμαστε υπεράνω νόμου. Αυτό ακριβώς είναι αυτονόητο. Σε χένσταση γι' αυτό. Εμείς, σαν αστυνομία. Ναι, απορώ, κάτι δεν κατάλαβα εγώ σωστά. Αν το ερώτημα ήταν για τα υπηρεσιακά οχήματα, γι' αυτό λοιπόν μιλάω για τα αυτονόητα. Και λέω ότι έχουμε που έχουμε ένα ασθενοφόρο, με συγχωρείτε, ώρες-ώρες στην Αργολίδα. Άμα είναι να πηγαίνει και με το πράγμα του κόμπου σε τροχαίο, θα πει αφήστε το ασθενοφόρο. Κάποιος λοιπόν θα πει αφήστε το ασθενοφόρο ή αφήστε την πυροσβεστική. Εγώ λέω για εσάς τους θεμπέληδους αστυνομικούς. Το περιπολικό έξω έχει δουλειά. Το ποιος το ζητάει, γιατί το ζητάει όταν καλούμαστε. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Πάντα υπάρχει λόγος. Τι γίνεται τώρα για να αισθάνονται και κάποια ασφάλεια όμως και οι πολίτες σε αυτά που σας είπα τώρα. Γιατί κάποιος θα είπε, μπορεί να πει ότι όπα, εσύ τώρα έτσι όπως μας τα λες, άπαξ και βρεθούμε αντιμέτωποι με λαμαρίνες, περιπολικό και αστυνομικός και πολίτης, τι θα κάνουμε, ποιος θα πληρώσει? Βάσει νόμου μας λέει, θα κάνετε την υπέρβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κρίνοντας, εκτιμώντας εσείς και εφόσον σαν αστυνομικοί οι οδηγοί έχουν μια άλλη εκπαίδευση παραπάνω να οδηγούν, να μιλάνε στον ασύρματο, να κολλάνε το φάρο τα οχήματα ειδικής ασφαλείας. Να είναι ζωμπλέρετε ναι, κάνουν... ναι, μπράβο. Αυτό δεν το λέω σαν δικαιολογία. Όχι, όχι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι γίνεται, τι γίνεται σε ένα τροχαίο? Στο τροχαίο σου λέει, πήγαινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσέγγισης στο σήμα που παίρνεις. Έτσι, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Από εκεί και πέρα όμως, το όποιο λάθος κάνεις και οτιδήποτε προκληθεί, φέρεις κέρια την ευθύνη βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Προφανές. Άρα λοιπόν, όσες φορές πάει η αστυνομία και κάνει τις όποιες υπερβάσεις, δεν τις κάνει τσαμπουκά. Δηλαδή μην αισθάνεται άσχημα ο πολίτης όταν βλέπει ένα περιπολικό να τον προσπερνάει με ταχύτητα στον δρόμο, θεωρώντας ότι τι μας το παίζει αυτός. Και για να μην χάσουμε το μέτρο, μου επιτρέπεις Αλεξία τώρα, νομίζω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι
τα δυστυχήματα ή τα ατυχήματα που έχουν συμβεί από καταδιώξεις της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή, να είμαστε λίγο πόσα έχουν συμβεί τέτοια. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι ότι θρυνούμε ανθρώπους που πίνουν και πιάνουν το τιμόνι και έχουμε. Είπαμε για παράδειγμα στην Κρήτη τι έγινε. Το πρόβλημά μας είναι ότι οδηγούμε χωρίς ζώνη ασφαλείας, ότι παραβιάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι περνάμε με κόκκινο, ό,τι. Δηλαδή, πόσα είναι τα περιστατικά που έχουν συμβεί από καταδιώξεις. Δηλαδή, όταν ακούμε σιρήνες ή βλέπουμε φάρους, να παραχωρούμε το δρόμο μας. Μα γι' αυτό και ο λόγος. Δεν είναι γι' αυτό αυτή και η λογική. Ο λόγος, γιατί μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυτό ορίζει, έτσι. Εκτός του το ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να είναι, όπως είπε και ο Βασίλης, το αυτονόητο αυτό. Και πάντα η υπηρεσία, δίνοντας ένα σήμα το κέντρο στο περιπολικό, πάντα είναι αυτό που λέμε, ναι το ξέρω αλλά θέλω να τα ακούω. Με προσοχή. Δίνει το σήμα, τους λέει που πρέπει να κατευθυνθούν, λέει τη σοβαρότητα και πάντα δεν ξεχνάει να μιλήσει και να πει για προσοχή κατά την οδήγηση. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, για να μην αισθάνονται αδικημένοι και οι υπόλοιποι πολίτες, οδηγεί να μην γίνει το κακό, γιατί αν μη γέννητο φέρει κέρια την ευθύνη ο οδηγός ο οποίος έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ακόμα και αν είναι με σήμα και λέγεται περιπολικό. Έχουμε 6 λεπτά. Ανακεφαλαιώνουμε. Βασικά ερώτημα. Ναι, έχουμε αρκετά ερωτήματα τον κόσμο. Έχουμε, ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι είχαμε γυρίσει σε συνεργασία με το. Είχαμε γυρίσει σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχέας Ναυπλίου, σπο τηλεοπτικό για το Υπουργείο Μεταφορών και επικοινωνιών που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι γονείς όσον αφορά το παιδί στο ποδήλατο, στη διάβαση του δρόμου. Ποιες είναι οι συνέπειες για τους ανήλικους που οδηγούν μηχανάκι? Άκουσε τη σκέψη μου ο κύριος Σαργολόπος, νομίζω. Οι συνέπειες για αυτούς που οδηγούν μηχανάκι. Για τους ανήλικους. Για τους ανήλικους είναι ό,τι και αυτές για τους ενηλίκους. Μόνο ότι στον ανήλικο. Τιμωρείται και ο μπαμπάς, μάμα. Τιμωρείται και ο μπαμπάς. Χαίρομαι για παραχώρηση. Πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι. Όμως εγώ θα συνεχίσω να είμαι, επειδή είμαι από τη φύση μου έτσι αισιόδοξος άνθρωπος, ότι η κουλτούρα θα αλλάξει. Μακάρι. Δεν μπορεί ο γονιός να αφήνει το παιδί από τα πρώτα βήματα να κινείται με παραβατική συμπεριφορά. Κανένας λόγος και καμιά ανάγκη δεν μπορεί να αφήσει τέτοιες εγκληματικές παραχωρήσεις ο γονιός προς το παιδί. Και λέγαμε να κλείσουμε έτσι με κάτι πιο αισιόδοξο, ότι φεύγουμε από την ενημέρωση που κάναμε στους μαθητές. Νομίζω τα είπατε, δεν μπορούσατε να τα πείτε πιο ξεκάθαρα και για τους μαθητές και για τους γονείς. Λέγαμε ότι αφήνοντας πίσω τον κύριο όγκο της τουριστικής περιόδου για την περιοχή μας, έχουμε εισέλθει στο φθινόπωρο, όσο και να μην το θέλουμε, ήταν μια καλή χρονιά, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, από πλευράς τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουμε καιρό να δούμε και τυπάω ξύλο. Αυτό πιστεύετε οφείλεται σε συγκυρίες, στο ότι οι οδηγοί αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής μας έχουν όντως συνετεστεί, πίνουν λιγότερο, χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας, τρέχουν λιγότερο, σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ή απλά ήμασταν τυχεροί αυτό το διάστημα, κύριε Δικητά? Όσο και να θέλουμε να τα ρίξουμε όλα στην τύχη, τα οποία και η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο, οι συγκυρίες επίσης το ίδιο, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια αλλαγή στο κλίμα οδήγησης. Έτσι πιστεύω. Αυτό φαίνεται και από τις βεβαιωθείς παραβάσεις, από αυτές τις παραβάσεις που πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, κάποια χρόνια ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό και με μεγαλύτερη παραβατική συμπεριφορά. Αυτά έχουν ελαττωθεί. Παρόλα αυτά όμως, τροχαία θανατηφόρα υπάρχουν. Ακόμα και αν μιλάμε για ένα τροχαίο θανατηφόρο, σωστά, μιλάμε δίκιο. Για μια ανθρώπινη ζωή. Δεν θα σταματήσει λοιπόν η τροχαία να κάνει, να νουθετεί, να υπενθυμίσει, να ζητάει να ακουστεί η φωνή της, μέχρι να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επίσκεψή σας εδώ σήμερα. Φαντάζομαι και οι περισσότεροι τηλεθεατές και ακροατές που μας είδαν να πήραν το μάθημά τους, ας το πούμε έτσι, πρώτη μέρα για τα σχολεία σήμερα, και εμείς θεωρήσαμε ότι
από το να ασχοληθούμε πρώτο θέμα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και με την ταφόπλακα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή την ιστορία που θα την πούμε ίσως μας μην την πούμε τώρα. Λοιπόν, και για ένφυα και για όλα αυτά, θεωρήσαμε πολύ πιο χρήσιμο και πολύ πιο ουσιαστικό να μιλήσουμε για τα παιδιά μας, για την παιδεία των παιδιών μας, για το πώς μπορούμε να τους συμβουλεύουμε και πώς μπορούμε να σώσουμε περισσότερες ζωές αν αυτό περνάει από το χέρι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμελός. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη βοήθεια που μας παρέσχεται. Για να περνάει στον κόσμο. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας. Άλλωστε, η εκπομπή σήμερα έχει ενημερωτικό πρόσημο, όπως είπες και εσύ. Τώρα τι να σας πούμε, για τον Τσίπρα στη ΔΕΘ. Ψέματα, είπε τα γνωστά. Είπε. Να σας πούμε για την κεντροαριστερά. Δεν μας ενδιαφέρει. Καλύτερα να πούμε για τους μικρούς λοιπόν μαθητές η ενημέρωση που έγινε, αλλά και για τους γονείς από τον κύριο Σταμέλο. Τη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κοκκινόπουλο επίσης για πολύ σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση για θέματα υγείας. Διαλέγουμε σήμερα, μην σας ζαλίζουμε με τα πολιτικά. Άλλωστε, ο κόσμος στρέφει την πλάτη. Έτσι και αλλιώς ο ένφυα δεν είναι πολιτική. Και τόσο παράνομος τελικά κατά και να πούμε αλήθειες. Γιατί να σας πούμε και τα πολιτικά, να πούμε ψέματα. Τουλάχιστον θα σας ενημερώσουν οι καλεσμένοι μας και θα ακούσουμε αλήθειες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10. Περνάμε ουσιαστικά στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ μαζί με τον Παντελή Κοκκινόπουλο, γυναικολόγο με ευθύρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από τα FM στους 92,2. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε κοντά μας. Να πούμε ότι εχθές, μάλλον το Σάββατο, δόθηκε το μεγάλο πάρτι στην Αρβανιτιά στον Ναύπλιο, όπου ουσιαστικά έκλεισε η καλοκαιρινή σεζόν. Παρά τις παροτρύσεις μας για να παραμείνει όλο το Σεπτέμβριο, γιατί το ότι ανοίγει το σχολείο δεν σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να κλειστούμε μέσα. Έναν καφέ, ένα βραδινό έτσι, ωραίο πάρτι με ωραία μουσική. Τι θέλουμε, τι χρειαζόμαστε. Ό,τι φαίνεται το μεταξύ. Ναι. Τελικά δεν μας άκουσαν. Του χρόνου το Blue Blank πάλι. Ετοιμάζουν άλλα πράγματα στο Άργος. Όπως το Άργος ετοιμάζεται τον Μποτέκα, ένα εξαιρετικό κλαμπ. Θυμάσαι στο Άργος ο κύριος Κοκκινόπουλος. Καλημέρα κύριε Κοκκινόπουλο, θα θυμάται. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα θυμάστε στο Άργος το Μοκούμ στη Δαναού. Ναι, το ιστορικό δεν είχα Μοκούμ. Πάει, δεν είχα πάει. Ούτε και εγώ ποτέ. Αλλά το θυμάμαι. Εκεί βέβαια. Λοιπόν πλέον θα είναι το Μποτέκα. Σπύρος Αφίφης. Άγγελος Καρπέτζος στο Μποτέκα. Σπύρος Αφίφης, το γνωστό Ρώσο, τα γνωρίζουμε όλοι στον Άφλιο. Να τους ευχηθούμε καλές δουλειές, βεβαίως. Από σήμερα ξεκινάνε οι εργασίες, οπότε θα έχουμε σε λίγες μέρες και την ημερομηνία έναρξης. Να στείλουμε την καλημέρα στον Αναστασίας Collection, στο Mentor Bar and Grill στην πλατεία Συντάγματος στον Ναύπλιο, στο Ικθέον Τελικής Πελοποννήσου Ταραντήλη, στο 360 Grill Dining and Wine Bar και στο Ξένον Καφέ, στο Negro Espresso Bar και το Εστιατόριο Ραπάκο, στη GD Energy Solutions και την ETVmarket.gr και στο Sound Perfect Μακρυγιάννης Ναύπλιο 196 στο Άργος, οτιδήποτε αφορά το αυτοκίνητό μας. Είπα πολύ γρήγορα τις καλημέρες μας για να μην χάσουμε χρόνο σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη με τον Παντελή Κοκκινόπουλο, που έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας σήμερα. Γυναικολόγος με ευθύρας, πρόεδρος του Παραρτήματος Αργολίδας Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Είναι μήνας πρόληψης. Είναι ο Οκτώβριος. Είναι ο Οκτώβριος. Επισήμως. Όμως νομίζω ότι δεν υπάρχει μήνας πρόληψης. Αυτό πρέπει να συμβαίνει καθημερινά για όλες μας. Μέσα στη συζήτηση που θα κάνουμε, ενδεχομένως να το πω πολλές φορές αυτό. Γιατί κάθε απώλεια, κάθε, το θυμόμαστε. Κάθε απώλεια είναι μια δραματική υπενθύμηση της έλλειψης της πρόληψης. Και εδώ μεγάλη ευθύνη θεωρώ ότι φέρουν και οι γιατροί. Φέρετε ευθύνη εσείς, φέρει ευθύνη η πολιτεία, αλλά ας τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μιλάμε λοιπόν για τον καρκίνο του μαστού.
να πούμε καλύτερα για το μαστό. Για το μαστό. Έτσι. Έχετε να δίκιο. Δώσουμε και μια πινελιά έτσι χαράς. Βεβαίως. Όχι μόνο για τον καρκίνο, έτσι, που και σε αυτό το κομμάτι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, έτσι ώστε να μην φοβήσω, αλλά να είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα μια ευαισθητοποίηση μεγαλύτερη για να πάει ο κόσμος να ελεγχθεί. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Κοκκινόπουλο. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, παίρνω αυτή την αισιόδοξη νότα. Διότι πάντα πάμε για το καλύτερο. Και η ενημέρωση και η πρόληψη και εσείς ως επιστήμονες. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν για παράδειγμα προ 15 ετών, 20. Ενδεχομένως να είναι καλύτερη η παρακολούθηση. Αλλά η εμφάνιση του καρκίνου είναι μεγαλύτερη. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή η ζωή η ίδια, έτσι όπως εμείς την έχουμε φτιάξει. Αυτό είναι λίγο σοκαριστικό, έτσι, όπως μας το λέτε. Δεν το ήξερα. Κάποιες ουσίες που θα μπορούσα να πω για τα μορυπαντικά. Θα μπορούσα να μιλήσω για αρώματα. Τα οποία μόνο που δεν τα πίνουμε, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι αιτίες για να αυξηθεί ο καρκίνος. Γενικώς η καρκινογένεση. Η παχυσαρκία. Ένα άλλο κομμάτι πολύ που έχει συζητηθεί και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σαρκία, τουλάχιστον για τους γυναικολογικούς καρκίνους, που αφορούν ιδιαίτερα το μαστό, την οθήκη και το ενδομήτριο, είναι ένας παράγοντας πάρα πολύ έτσι, υπαρκτός όσον αφορά την καρκινογένεση. Και αν θέλετε, έτσι για να σας δώσω μία αίσθηση, όταν λέμε καρκίνος, τι είδους νόσος είναι, είναι μια πολύ παραγωγική νόσος. Παίζει το κληρονομικό, παίζει η παχυσαρκία, παίζουν ουσίες εξωγενείς, παίζει η ακτινοβολία, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Ο καπνός, το κάπνισμα, οι έξεις που έχει αναπτύξει ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια της ύπαρξής του. Το στρεσογόνο περιβάλλον που δημιουργείται, ο ψυχολογικός παράγοντας. Δεν είναι αυτό που θα δημιουργήσει τον καρκίνο, αλλά είναι μία άλλη παράμετρος που υποβοηθά ώστε να αναπτυχθεί εκείνο το κληρονομικό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή το άγχος του εργασιακού, για την εργασία, το πώς θα τα φέρω βόλτα, πώς θα πληρώσω τον έλφια, πώς θα αποφύγω τον πληστηριασμό, για παράδειγμα, της κατοικίας μου ή της εργασίας μου, όλα αυτά. Τα άγχη, στεναχώρια και όλα αυτά που είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα, ξέρετε, δημιουργούν μια κατάσταση στον οργανισμό που απελευθερώνονται ουσίες. Η υπέρμετρη έκρηση αυτών των ουσιών προδιαθέτουν σε ένα άλλο από τα βασικά αίτια της καρκινογένησης να αναδυθούν. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είπα, πολύ παραγωγική νόσος, που λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το πιο άλλο, μπορεί να μας κάνει καρκινογένεση. Έχει γεμίσει η οθόνη από καλημέρες και καλημέρες στον καλύτερο γυναικολόγο. Καλημέρα, και καλημέρα. Συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Παντελή Κοκκινόπουλο. Καλημέρα, στέλνουν από παντού. Πολύς κόσμος. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους εσάς που συμμετέχετε. Ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα που αφορά όλες μας και όλους μας. Γιατί το να στενοχωριόμαστε και εμείς οι γυναίκες από μόνοι μας, okay. Το να μας στενοχωρούν όμως κιόλας, να το βάλουμε και αυτό μέσα σε μια. Ναι, πρέπει να υπάρχει και το υπόβαθρο. Ακριβώς. Έτσι ώστε. Ναι. Ακριβώς. Γιατί να μας στενοχωρούν, δηλαδή να προσέχουν να μην μας στενοχωρούν. Πάντα επιτυχίες από την Ανάκα Κρυμάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν είναι κάτι που θα λέγανε οι Αγγλοσάξονες, θα το αντιμετωπίσουμε με hands down, δηλαδή παραδεινόμαστε και τι μας βρήκε. Εδώ θέλει δουλειά και πρέπει να το δουλεύουν τα παιδιά από μικρότερα, λέτε. Εδώ θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν θέλει απλά δουλειά. Έτσι, θέλει πρώτα-πρώτα να γίνει μια εκπαίδευση. Να βγουν οι λειτουργοί υγείας στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στα ιατρία τους μέσα τα ίδια. Έτσι, για να πούνε ότι δεν φοβόμαστε τον καρκίνο. Γιατί μπορούμε να τον προλάβουμε. Να γίνεται ο ετήσιος έλεγχος ή κατά την κρίση του γιατρού μπορεί να γίνει και δύο φορές το χρόνο. Υπάρχουν σήμερα δυνατότητες
που δεν είναι επιστημονική φαντασία. Έτσι, σήμερα μπορούμε να γνωρίζουμε αν το συγκεκριμένο κορίτσι είναι υποψήφιο για τον καρκίνο του μαστού. Από μικρή ηλικία, λέτε. Υπάρχουν εξετάσεις, μοριακές εξετάσεις, που μπορούμε να καθορίσουμε την κατηγορία των high risk, των υψηλού κινδύνου άτομα. Οπότε η παρακολούθηση εκεί γίνεται πιο σωστά, η ενημέρωση σαφέστατα και μπορούμε να προλάβουμε πράγματα. Στην Αμερική, και δεν είμαι αυτής της τάσης εγώ, πονάει χέρι, κόβω χέρι. Δεν είμαι αυτής της τάσης. Δηλαδή, μπορεί η επιστήμη σήμερα να προλάβει. Μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο. Και ας είναι αυτό το μήνυμα, το αισιόδοξο μήνυμα που θέλω να στείλω. Απλά πρέπει να γίνεται η σωστή παρακολούθηση και να μην φοβόμαστε τον καρκίνο. Για τα κορίτσια που μας ακούνε, για τις γυναίκες μεγαλύτερες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα βήματα, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι είναι αυτονόητα, μπορεί να μην είναι για όλους. Ποιες είναι αυτές οι εξετάσεις που πρέπει να γίνονται, αυτή η παρακολούθηση όπως είπατε, ώστε να πέφτουμε το βράδυ για ύπνο και να κοιμόμαστε σαν πουλάκια. Θα απαντήσω στο ερώτημα, αλλά θα ήθελα τη συζήτηση, ναι, επειδή είπα ότι δεν θέλω να φοβήσω σήμερα, στη συζήτηση να ενημερώσουμε, μας, όχι να φοβήσουμε. Ακριβώς. Θα ήθελα να κάνουμε μια ιστορική διαδρομή. Βεβαίως. Της ανάπτυξης του μαστού, αυτού του οργάνου, που συντροφεύει από την γέννηση το θηλυκό. Γιατί με αυτή την ξενάγηση θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε πράγματα. Βεβαίως. Και εν τέλει να βοηθήσουμε περισσότερο όσους μας ακούν. Εάν λοιπόν σας πάρω χέρι-χέρι και μπούμε μέσα στο σοκάκι της ιστορίας του μαστού από την μέρα που γεννιέται το κοριτσόπουλο, το θηλυκό, θα δούμε ότι είναι ένα από τα όργανα εκείνα που μας δίνουν ξεκάθαρα την ύπαρξή τους. Το κοριτσάκι λοιπόν που θα γεννηθεί, έτσι και το παρατηρήσουμε καλά, θα δούμε ότι το μαστούδάκι του, αυτό το λίγο πραγματάκι, αυτό το έπαρμα που έχει στο θώρακα, είναι λίγο σκληρό, λίγο μεγαλούτσικο. Δεν μπορεί βέβαια το κοριτσάκι, το βρέφος, να μας πει ότι πονάω, αλλά σίγουρα αισθάνεται κάτι, αισθάνεται ένα βάρος. Και αυτό το πράγμα γίνεται επειδή ακόμα μόλις πρότινος ήταν εν σειρά συνδεδεμένο αυτό το κοριτσάκι με τη μητέρα του. Άρα όποιες ορμόνες είχε η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ένα μέρος αυτών των ορμονών το έχει πάρει και το κοριτσάκι. Είναι τα ιστρογόνα λοιπόν, το περιβάλλον εκείνο μέσα στο οποίο μεγάλωσε στους 9 μήνες και υπάρχουν τα υπολείμματα αυτά των ιστρογόνων που πάνε και πιάνουν το μαστό. Έτσι λοιπόν θα δούμε αυτό το έπαρμα να γίνεται πιο επώδυνο, δεν το αντιλαμβάνεται το παιδάκι, δεν μπορεί να μας το πει, γίνεται πιο σκληρό, γίνεται πιο μεγάλο. Συμπέρασμα πρώτο, ότι από γεννησιμιού του, έτσι για να το λέω λαϊκά απλά, για να γίνομαι κατανοητός, το κοριτσάκι βομβαρδίζεται από ορμόνες. Ήδη μέσα στη μήτρα βομβαρδιζόταν από ορμόνες. Ποια είναι η θηλυκότερη ορμόνη? Τα ιστρογόνα. Άρα, η επιπτώση των ιστρογόνων με το που γεννιέται το παιδάκι φαίνεται στο μαστό. Φεύγουμε, περπατάμε, κάνουμε τη βόλτα μας. Κάπου στα χρόνια της παιδικής ηλικίας ο μαστός σαν ενδιαφέρον χάνεται. Γιατί ανταυτού το κοριτσάκι ασχολείται με τις κούκλες του, με τα τακούνια που δανείζεται από τη μητέρα, τα παιχνίδια της. Βιάζεται να μεγαλώσει, χωρίς να ξέρει το περιμένει. Ακριβώς, ακριβώς. Και ξαφνικά φτάνουμε στην παιδική εφηβική ηλικία. Τότε αυτό το λουλούδι που λέγεται μαστός, από μπουμπούκι αρχίζει και ανθίζει. Όλοι ασχολούνται με το κοριτσάκι αυτό. Ακόμα και ο πατέρας
που είναι λιγάκι έξω από όλες αυτές τις διαδικασίες, πιέζει κυριολεκτικά τη σύζυγο να πάνε να ρωτήσουν τον γιατρό τι πρέπει να κάνει αυτό το κοριτσάκι, τι πρέπει να κάνουν για αυτό το κοριτσάκι, πότε είναι η σωστή ηλικία να βάλει το σουτιενάκι του, να αναδείξει ακόμα περισσότερο αυτό το υπέροχο όργανο, mm-hmm. το θηλυκότατο όργανο. Ο μαστός με τις οθήκες είναι τα θηλυκότερα όργανα του ανθρώπου. Είναι τα όργανα που, όχι τυχαία, η φύση έχει προνοήσει να τα βάζει στην πιο περίοδο θέση. Εκεί στο θώρακα, να φαίνονται. Ακόμα και η μεγαλύτερη γυναίκα, mm-hmm. εκεί θα καρφιτσώσει το ωραίο της κόσμημα, την καρφίτσα της. Όχι για να δείξει την καρφίτσα, για να αναδείξει το μαστό της. Αναδεικνύεται λοιπόν ο μαστός στην εφηβεία, γιατί σαν όργανο που παράγει ορμόνες, που παράγει μια ουσία που λέγεται γάλα, θα φτάσουμε και στο γάλα, δίνει όλη του την μεγαλοπρέπεια από αυτή την ηλικία και μετά, mm-hmm. και στη συνέχεια. Επιτελείται σιγά σιγά η ολοκλήρωση του οργάνου, γιατί αυτό το όργανο θα συνοδεύσει την εγκυμονούσα με όλες τις παράμετρες εκείνες που θα το καθιστούν λειτουργικό για να φτάσει στο πικ της δραστηριότητάς του όταν θα επέλθει η ώρα του θυλασμού. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ για να πω ότι μια γυναίκα μπορεί κοινωνικά, επαγγελματικά να έχει φτάσει στο ζενίθ της εξέλιξής της, της ολοκλήρωσης. Η βιολογική ωστόσο ολοκλήρωση γίνεται με δύο γεγονότα. Το ένα λέγεται εγκυμοσύνη, το κετός, η ολοκλήρωση βιολογική, και το άλλο λέγεται θυλασμός. Στους μακαρισμούς ο Χριστός θα έπρεπε να πει για αυτές τις γυναίκες που σήμερα θυλάζουν. Είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές μιας γυναίκας. Αλλά δεν είναι μόνο για τη γυναίκα, είναι και για το ίδιο το παιδί. Αυτή η επαφή, η αμεσότητα της γυναίκας με το μωρό της μέσω θυλασμού είναι μία διαδικασία θεϊκή. Mm-hmm. Η φύση έχει προνοήσει τα πάντα να δίνει στο καινούριο άνθρωπο, στο ανθρωπάκι αυτό, μέσω γάλακτος. Μην του το στερήσουμε. Τα γάλατα που έχουν οι βιομηχανίες φτιάξει, ναι, ναι. είναι υπέροχα. Δεν έχουν όμως κάποια συστατικά. Δεν έχουν αντισώματα έτοιμα. Και δεν έχουν και κάτι άλλο. Για να θυμηθούν οι μητέρες, και γι' αυτό απευθύνομαι στην κυρία Δρίτσα, πόσες φορές δοκίμασε τη θερμοκρασία του γάλακτος που θα έδινε στο παιδί της. Άπειρες. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καεί, ότι δεν είναι κρύο κλπ. Η φύση έχει προνοήσει να δίνει αυτό το γάλα στη σωστή θερμοκρασία. Εταιρείες ολόκληρες ασχολούνται με αυτό το όργανο που λέγεται μαστός. Κανένα άλλο όργανο δεν το προσέχουν, παύλα, δεν το εκμεταλλεύονται τόσο πολλοί εταιρείες. Μικρή παρατήρηση, για να το επισημαίνετε για το θυλασμό, να υποθέσω δηλαδή ότι τα ποσοστά δεν είναι τόσο ικανοποιητικά θυλασμού στην Ελλάδα. Βεβαίως. Δεν θυλάζουν οι... Δεν θυλάζουν όσο θα έπρεπε. Και αυτό που θα έπρεπε... Παίζει ρόλο και ο λόγος που δεν θυλάζουν. Ένα λεπτό. Εάν δεν έχω γάλα ή έχω γάλα και δεν είναι καλής ποιότητας, ναι, να μην του το δώσω. Όταν έχω όχι σωστές θηλές, τέτοιες δηλαδή που να μπορεί το να θυλάζει, ναι, να το κόψω. Υπάρχει και μία άλλη περίπτωση που ίσως να μην την ξέρετε. Άρνηση θυλασμού από πλευράς μωρού.
αρνείται. Αν θέλει το παιδάκι να βγει. Ακριβώς. Ναι. Και από πλευράς μητέρας. Το κόβω. Mm-hmm. Από πλευράς μητέρας μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί δεν θέλει η μητέρα να το φυλάσει. Ποτέ δεν το καταλαβαίνω. Να χαλάσει το μαστό της. Ποτέ δεν φτιάχνει ο μαστός. Έλεγα λοιπόν, αφήντησα στο ερώτημα. Ναι, ναι, βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το τρόφιμο που λέγεται γάλα, που είναι ένα προϊόν ευλογίας και κάλα, επειδή ξέρω, Βασίλη μου, ότι σου αρέσει και οι ετυμολογίες, mm-hmm. προέρχεται από το ελληνικό, το αρχαίο ελληνικό κάλα, καλόν, mm-hmm. το καλόν τρόφιμο. Μάλιστα. Και με το κάπα έγινε γάμα, γάλα, αλλά και λέξεις, υπάρχουν πολλές που έχουν τη ρίζα αυτή. Για να θυμηθούμε, το μωράκι μόλις έχει φάει, τι κάνει, γαλινεύει, ηρεμεί. Γαλήνιος λοιπόν, αυτός που είναι ήρεμος, είναι ο καλήνιος που έχει γίνει γαλήνιος. Η θάλασσα γαλινεύει, είναι ήρεμη. Το κάλα λοιπόν, το γάλα, ηρεμεί το ίδιο το παιδάκι. Έρχομαι στη σημαντικότερη στιγμή που προαναφέρθηκα λίγο πριν, η σχέση παιδιού με μάνα την ώρα του θυλασμού. Η αμεσότητα αυτή, η μυρουδιά αυτή. Mm-hmm. Δεν πρέπει να τη χάσουμε. Και εδώ οι κάπως πιο μοντέρνοι γυναικολόγοι υποστηρίζουν ότι το παιδί θα πρέπει να είναι και στην αγκαλιά του πατέρα, του γυμνόστιθου πατέρα, προκειμένου να παίρνει μυρουδιές και από αυτόν. Λέμε δηλαδή, γιατί ανήκω σε αυτή την κατηγορία, ότι η σχέση η αυριανή παιδιού και πατρός, γιατί η μάνα είναι δεδομένη ότι είναι μια διαφορετική σχέση, είναι διαφορετική όταν ο πατέρας στα πρώτα χρόνια του παιδιού του το αγκάλιασε, το κράτησε στο θώρακά του, έτσι, μύρισε ο ένας τον άλλον, άρα διαμορφούνται και μία σχέση τελείως διαφορετική. Προχωράναν τα χρόνια. Μεγαλώνει το κοριτσάκι. Έχει γίνει πλέον γυναίκα, έχει φυλάσει. Έτσι. Και πάμε σε μια άλλη εποχή της, τα γυρατιά. Και εκεί ο μαστός ακολουθεί πιστά τα χρόνια που φέρει στην πλάτη αυτή η γυναίκα. Μαραζώνει. Εξετέλεσε το λόγο της ύπαρξής του. Mm-hmm. Αλλά υπομένει ακόμα αγάπη. Περιμένει αγάπη. Και ο μαστός χρειάζεται την αγάπη μας. Την προσοχή μας. Κύριε Ανδρίτσα, μια γυναίκα που δίνεται στο δωμάτιό της και ξαφνικά μπαίνει ποιος, ο άντρας της. Ασυνείδητα αυτή η γυναίκα, το πρώτο που θα κάνει είναι να κρύψει το μαστό της. Ναι, ναι. Κανένα άλλο όργανο. Mm-hmm. Το μαστό της πρέπει να προστατεύσει. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο μαστός μας αγαπάει. Την αγαπάει τη γυναίκα, γιατί στη γυναίκα δίνει και θηλυκότητα, είπαμε. Είναι ένα από τα πιο θηλυκά όργανα. Θα την κάνει πιο όμορφη. Άρα μας αγαπάει. Αλλά μας εκδικείται κιόλας. Είναι ένας από τους πιο ύπουλους καρκίνους. Και σαν όργανο τέτοιο, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το προσέχουμε, θα τιμωρήσει τη γυναίκα που δεν το έχει προσέξει. Θα τιμωρήσει τη γυναίκα που δεν φύλασε. Θα τιμωρήσει τη γυναίκα που δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν. Που παίρνει ουσίες, που καπνίζει και τόσα άλλα θα μπορούσα να αναφέρω. Για να επανέλθω σε ένα σημείο που λίγο πριν έτσι απλώς το ανέφερα, θέλω να πω ότι πάρα πολλές εταιρείες ασχολούνται με το μαστό τον ίδιο. Το σουτιέν. Τα επιθέματα που βάζουν οι γυναίκες. Τα καλλιντικά που βάζουν. Οι κρέμες, βέβαια.
οι μικρο ή οι μεγάλο επεμβάσεις για να κάνουμε το μαστό πιο όμορφο. Να ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Έτσι. Άρα, και οι επιχειρηματίες θέλουν να βγάλουν χρήματα. Υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία πίσω από αυτό. Εκμεταλλεύονται λοιπόν το μαστό, γνωρίζοντας τη σημασία του για το φιλικό. Ερχόμαστε. Δεν σας λέω τι γίνεται με τα σχόλια, έτσι. Πραγματικά, τα βλέπω και εγώ, δεν θα τα αναφέρω. Θα τα πούμε στο. Θα τα πούμε. Ποιες ειδικότητες, ποιοι γιατροί θα πρέπει να ασχολούνται με το μαστό. Ξέρετε, κατά καιρούς, πολλοί λένε ότι πρέπει να είναι ο χειρουργός που πρέπει να ασχοληθεί. Ή πρέπει να είναι ο ενδοκρινολόγος. Ή πρέπει να είναι ο παθολόγος. Ή ο γυναικολόγος. Ειλικρινά σας λέω, καταθέτω τη δική μου θέση. Δεν με ενδιαφέρει ποια ειδικότητα θα ασχοληθεί με το μαστό. Ένα είναι το ζητούμενο. Αυτός που θα ασχοληθεί να είναι γνώστης του μαστού. Και να ασχοληθεί σοβαρά. Γιατί είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο ο μαστός. Ο χειρουργός, θα πω όμως τώρα και στη συνέχεια, γιατί θεωρώ ότι είναι περισσότερο των γυναικολόγων. Ο χειρουργός θα το δει σαν ογκεκτομή το μαστό, σαν χειρουργείο. Ο ενδοκρινολόγος σαν υπερπρολακτινεμία. Βγάζει δηλαδή περισσότερο μια ορμόνη. Ο παθολόγος σαν μαστοδυνία. Ποιος θα το δει συνολικά το μαστό. Ποιος γνωρίζει το μαστό του θηλυκού από τότε που γεννήθηκε το θηλυκό. Ο γυναικολόγος. Η γυναίκα θα πάει για ένα τεστ Παπα-Νικολάου στο γυναικολόγο. Ο γυναικολόγος θα ψηλαφίσει το μαστό. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Έτσι, σε κάθε επίσκεψη θα πρέπει να γίνει ψηλάφιση. Και είναι πιο εύκολη αυτή η διαδικασία, γιατί η γυναίκα με τον γυναικολόγο της έχει μια άλλου είδους σχέση. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολα εκτίθεται, γδύνεται. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολα θα του πει ότι, α, τώρα που το θυμήθηκα, προχτές είδα να βγαίνει λίγο αίμα από τη θηλή μου. Συνολικά λοιπόν ο γυναικολόγος μπορεί να αξιολογήσει αυτό το όργανο και να προτρέψει τη γυναίκα, αν θέλετε, στο χειρουργό, αν δεν ξέρει να κάνει, αν δεν έχει ασχοληθεί με χειρουργία, στον ενδοκρινολόγο και πάει λέγοντας. Άρα η αντιμετώπιση του μαστού θεωρώ ότι πρέπει να είναι συλλογική, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλές ειδικότητες. Τη μαστογραφία της από τον ακτινολόγο. Το μικροβιολόγο για εκρήσεις, ανάλυση των εκρήσεων και πάει λέγοντας. Φαίνονται δύσκολα όλα αυτά. Είναι πολύ απλά, ωστόσο, όταν η γυναίκα συνειδητοποιεί ότι αυτό το όργανο, αυτό το ευγενές όργανο, αυτό το ωραίο όργανο που έκανε τον άντρα της να την πλησιάσει περισσότερο ή έδωσε ζωή στο παιδί της τρέφοντάς του. Αυτό το όργανο θέλει προσοχή. Γιατί είπα λίγο πριν, εάν δεν το προσέξουμε, μας εκδικείται. Προτού μπούμε στον καρκίνο. Καμιά ερώτηση από αυτόν? Έχουμε προσεκτικά. Με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι εξαιρετικά καταδοκιστικός ο κ. Κοτινόπουλος και αναλύει όλη την διαδρομή ακριβώς. Μας γράφουν εδώ ότι επίσης ο θυλασμός κάνει πολύ καλό μετέπειτα στο γαστεντερικό σύστημα και αυτό ισχύει σύμφωνα με νέες μελέτες. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, δεν είναι ωστόσο τόσο καινούργιες μελέτες. Ωραία. Όπως επίσης ο θυλασμός δεν θα μας δώσει καλές επιπτώσεις μόνο στο παιδί για τους λόγους που προανέφερα, αλλά και στην ίδια τη μάνα. Όταν λέτε θυλασμό, έτσι για να μην το, γιατί δεν, νομίζω δεν το είπατε στην κουβέντα μας, χρονικό ορόσημο έχουμε, δηλαδή μέχρι όσο πόσο θα θυλάσεις, λοιπόν, θα ρωτήσει κάποιος, δηλαδή, μα θύλασα θα πει, είναι πόσο θύλασες, 2 μήνες. Είναι μια πολύ συχνή ερώτηση αυτή, πόσο περίπου μπορούμε να θυλάσουμε. Η πιο μοντέρνη της επιστήμης θεωρούν ότι όσο έχουμε γάλα, καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει. Στο παιδί. 2 χρόνια. 2 χρόνια. Οι λιγότερο μοντέρνοι του χώρου υποστηρίζουν ότι ό,τι έχει να δώσει το γάλα, το έχει δώσει
μέχρι τον πρώτο χρόνο. Mm-hmm. Σαν ουσίες, σαν ποιότητα εννοώ. Αλλά και επειδή και το γάλα είναι συνάρτηση η ποιότητά του της τροφής μας, της ζωής μας γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι ας μη στερήσουμε στη θυλάζουσα μάνα και στο θυλαζόμενο μωράκι τη χαρά, γιατί καμιά φορά τα μωράκια δεν έχουν ανάγκη τόσο πολύ το γάλα, εννοώ του έτους, γιατί έχουν αρχίσει μια άλλου είδους διατροφή πλέον με τις κρέμες, τα αυγά τους, έτσι. Αλλά είναι μια άλλου είδους τροφή της αγκαλιάς της μάνας. Άρα εγώ καταλαβαίνω με αυτά που μας λέτε ένα χρόνο τουλάχιστον δηλαδή. Και εγώ αυτό ακριβώς λέω. Και πάμε όμως στις περιπτώσεις που ενώ από την πρώτη μέρα που γέννησε μια μητέρα υπήρχε γάλα, με αφορμή κάποιο γεγονός, το γάλα σταμάτησε. Ναι. Σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα και συμβαίνει πολύ συχνά. Είναι αυτό που είπα, ότι υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την έκρηση ή την παρουσία του γάλακτος στην ίδια τη γυναίκα. Μια στεναχώρια. Ένα θάνατος κάποιου οικείου ατόμου. Ναι. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι ένας χωρισμός. Γιατί θα πρέπει να λέμε και τις πραγματικότητες. Μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ναι, αφού γεννήσει η γυναίκα. Αφού γεννήσει η γυναίκα. Ήταν δίπλα της κατά τη χέρια, ας πούμε, και γεννήσει. Είναι πράγματα. Μετά χωρίσανε. Δεν θέλω να μπω στην πολιτική. Αλλά και όλες αυτές οι καταστάσεις είναι αιτία. Βεβαίως. Έτσι, τα προβλήματα. Διακοπής. Βεβαίως. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που διακόπτεται το γάλα σε πολύ σύντομο διάστημα, μέσα σε δύο εβδομάδες, εκεί σε αναγκαστικά, μέρες. Ωραία, αναγκαστικά θα του δώσει μια άλλου είδους τροφή, έτσι, αλλά να μην του στερήσει την ψυχολογική υποστήριξη πάντα. Επαφή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά τη μητέρα. Και δεν πειράζει καμιά φορά αν έχουμε παιδιά της ηλικίας των 10 χρόνων, που έρχεται το παιδί στην αγκαλιά του πατέρα, ας πούμε, ειδικά όταν είναι αγόρι, για να τον φιλήσει, να τον αγκαλιάσει. Είναι και πάρα ο πατέρας, πολύ ευχάριστο γεγονός. Και ο πατέρας απαντά, έλα, είσαι άντρας πια. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Βέβαια. Γιατί, εγώ θα το μεταφέρω λιγάκι, όσοι είναι τυχεροί και έχουν ακόμα τη μάνα ή τον πατέρα και είναι σε τέτοια ηλικία, μιλάω το παιδί, που έχει τα δικά του παιδιά πια. Πόσες φορές αυτός ο άνθρωπος, θηλυκού ή αρσενικού, αισθάνεται την ανάγκη να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει τον πατέρα ή τη μάνα του. Βέβαια. Μεγάλες ηλικίες. Βέβαια. Πόσο μάλλον ένα παιδί των 10 χρόνων. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να δίνουμε αγάπη στα παιδιά μας. Είναι τροφή, έτσι. Ανεξάρτητα, δεν έχω πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα, βλέπω μύτες και όχι, δεν θα πάω. Αυτό θα το πάμε στην επόμενη, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως, βεβαίως. Και βλέπω ότι γίνεται. Και μεγάλη συμμετοχή υπάρχει από τον κόσμο. Μια συμβουλή λέει για τις εργαζόμενες γυναίκες. Πρέπει να θυλάζουν ώστε να είναι ευκολότερα για το παιδί να θυλάζει και για τη μητέρα να εργαστεί. Εγώ την εργαζόμενη γυναίκα τη θέλω και αγωνίστρια. Και μέσα στα πλαίσια του αγώνα και της διεκδίκησής της, εγώ θέλω να απαιτήσει εκείνο το τέταρτο, εάν είναι κοντά το σπίτι της, να πεταχτεί μέχρι το σπίτι της να θυλάσει. Διαφορετικά, να της φέρουν το παιδί στο χώρο δουλειάς και για ένα τέταρτο το οφείλει ο εργοδότης να το δώσει, να θυλάσει εκεί το παιδί της. Με το θύλαστρο. Με το θύλαστρο. Είναι μια ανάγκη το θύλαστρο, δεν είναι η πανάκια. Μπορούμε όμως να κρατάμε έτσι το γάλα. Σαφέστατα. Έτσι ώστε αυτό. Βεβαίως, να βγάλουμε το γάλα. Να τη στιγμή το μωρό, να το θυλάσει με το γάλα της μαμάς. Κάνουμε εκείνο το άλλο. Την ψυχολογική. Την επαφή. Έτσι, επαφή. Αλλά η φίλη που μας ακούει και το πρόβλημά της είναι εάν στον εργασιακό χώρο, δηλαδή να είναι η αιτία για να σταματήσει το θυλασμό της. Όχι, να διεκδικήσει το θυλασμό του παιδιού της, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είμαι κάθετος. Πολύ όμορφο αυτό που ακούμε. Βεβαίως. Πρέπει. Κρατώ βέβαια, κρατώ σε όλα αυτά που μας ανέπτυξε ο κύριος Κοκκινόπουλος για τα υπερφυσικά του θυλασμού και την επισήμανση ότι δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι Ελληνίδες τέλος πάντων δεν θυλάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Και είπαμε και τώρα. Τώρα, δικαιολογίες και αφορές μπορούν να υπάρχουν από πολλές. Αλλά θέλετε περισσότερο. Και φαντάζομαι αυτή είναι και η παρένεση ως επιστήμονας για τις φίλες που μας ακούνε. Αυτή είναι η προσπάθεια που όλοι πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο λειτουργεί. Δηλαδή, παλιότερα θέλετε περισσότερο, λέτε. Ήταν ανάγκη.
και την ανάγκη. Πού να βρουν το γάλα. Το γάλα, βέβαια. Έπρεπε να δώσει. Και να σας πω κάτι. Έχει γίνει μια υπέροχη μελέτη αμερικάνικη. Ναι. Είναι μια δεκαετία περίπου που έχει ολοκληρωθεί. Με πάρα πολύ πληθυσμό, μεγάλο πληθυσμό συμμετεχόντων. Που αφορούσε ένα κομμάτι. Τα κόστη δηλαδή του ξένου γάλακτος. Ξέρετε οι βιομηχανίες τι κέρδη βγάζουν. Όταν η φύση το δωρίζει. Είναι το δώρο της μάνας προς το παιδί της. Έτσι. Τα κόστη είναι τεράστια. Λέγανε, δεν θυμάμαι αριθμούς βεβαίως, πόσο στοιχίζει στο ζευγάρι η παροχή γάλακτος, του ξένου γάλακτος, στον κορβανά, στο ταμείο τους. Στοιχίζει αναέτος. Αναέτος. Και η φύση το χαρίζει. Στις σωστές θερμοκρασίες, στη σωστή ποιότητα και πάλι λέγοντας. Πάμε λίγο στα πιο σκληρά, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός. Πριν πάμε στα σκληρά. Ναι, για πες. Υπάρχουν τα κορίτσια λοιπόν που βρίσκονται στην εφηβική ηλικία, βλέπουν ότι το στήθος τους δεν μεγαλώνει ανάλογα με τις φίλες τους που είναι μεγαλύτερο και μπαίνουν στη διαδικασία να σκέπτονται την αύξηση στήθους. Την αύξηση μέσω της πλαστικής χειρουργικής. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας και αν πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα υγείας και είναι μόνο θέμα αισθητικό. Ναι. Το οποίο βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, φέρνει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σε κάνει και πιο... Σίγουρα. Και όλα αυτά τα γνωρίζω, έτσι, πόσο μία σίγουρα κοπελίτσα θέλει να είναι ακόμα πιο όμορφη. Ενώ να πούμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν ανάλογα ρούχα ή εσώρουχα που μπορούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και σε ρωτάει, και όταν θα το βγάλω... Θα έλεγα να χρησιμοποιήσω ένα επίθετο, να με επιτρέπετε, γιατρέ. Ίσως όχι πιο όμορφη, ίσως πιο εντυπωσιακή θέλει να δείξει. Αλλά αυτό που βλέπει είναι τελείως υποκειμενικό, ναι, με αυτό. Βέβαια, στην αυτοπεποίθηση συμφωνώ με την Αλεξία. Η γυναικεία φιλαρέσκεια δεν σταματάει πουθενά, να το πούμε αυτό. Αλλά ξεχνάει αυτή η παράμετρος που λέγεται φιλαρέσκεια, ξεχνάει ότι θα πρέπει το άτομο, το θηλυκό, να έχει αναπτύξει κάτι άλλο μέσα της. Τη δύναμη του είναι της, του εγώ της. Κάθε θηλυκό, κάθε γυναίκα από τη φύση είναι όμορφο. Δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά τα στοιχεία για να γίνει ακόμα πιο όμορφη. Ο άνθρωπος που θα την πλησιάσει, δεν την πλησιάζει μόνο για το φαίνεστε, αλλά και για το είναι της. Θα πρέπει. Εκεί είναι η δυναμική, η δύναμη της ψυχής κάθε κοριτσιού. Mm-hmm. Να αποδείξει ότι έχει φτιάξει μια τέτοιου είδους προσωπικότητα που για να δοθεί σε κάποιον θα πρέπει να το αξίζει. Και δεν θα παίζουν ρόλο... Δεν παίζουν όλα αυτά. Ούτε το καλά είναι αυτά που λέτε, κύριε Κοκκινόπουλο, αλλά η πραγματικότητα... Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κοκκινόπουλο απόλυτα, αλλά είναι, υπάρχει όμως μια πραγματικότητα την οποία περιέγραψε η Αλεξία. Είναι και τα πρότυπα. Πρότυπα θέλετε. Βεβαίως. Όλα αυτά που τέλος πάντων λέμε. Τι να κάνουμε, η φύση έχει δώσει. Να μην πω υπερικατά, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα ενδεχομένως. Όχι, εγώ θέλω να είναι όμορφη γυναίκα και να αισθάνεται. Τα παιδιά βομβαρδίζονται καθημερινά. Σίγουρα. Δεν θα παραλείψω να πω ότι φέτος για πρώτη φορά οφείλω να πω ότι στο Instagram, που είναι και πιο διαδεδομένο και ανεβάζει περισσότερο φωτογραφίες από ό,τι στο Facebook, και είναι και λίγο πιο προσωπικό του τύπου. Δεν έχω 5.000 φίλους, έχω 2.000 φίλους για τους πιο συνειδητοποιημένους. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν 100.000 φίλους. Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος είδα κορίτσια σε μικρότερη, σε μεγαλύτερη ηλικία. Το πρώτο πράγμα που έδειχναν λοιπόν ήταν φωτογραφίες από την παραλία με τους ανορθωμένους γλουτούς ή το πρόσθετο στήθος. Στις 100, οι 80 έδειχναν μόνο αυτό. Ναι. Έχετε δει, το κάνουν, γι' αυτό το δείξαν. Έχει... Καταλαβαίνετε. Αυτό το φτιάξαμε. Όχι, το δεν ξέρω αν ήταν δικό τους. Με πάση περιπτώσει. Ήταν, ξέρω εγώ, μετά από χειρουργική επέμβαση. Τι είναι να γίνει πρακτική, τέλος πάντων. Πάντως έδειχναν μόνο αυτό. Φανταστείτε λοιπόν σε τι θέση βρισκόταν το κοριτσάκι, το οποίο μπορεί να ήταν μια εξαιρετική μαθήτρια, μια πρώτη των πρώτων, μια φοβερή προσωπικότητα, αλλά έβλεπε δίπλα την άλλη με... Ναι. Πειράζουμε λοιπόν το μαστό ή όχι. Όχι. Δεν πειράζουμε. Κάθετος, έτσι. Όχι. Μας εκδικείται ο μαστός.
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εδώ μπορεί να κάνω έτσι μια άσχημη δουλειά στους φίλους μου και έχω αρκετούς πλαστικούς χειρουργούς. Ο κύριος Φουστάνος, ο κύριος Φουστάνος λέει αυτό ακριβώς. Ποτέ αν δεν υπάρχει λόγος υγείας. Έχω συνεργαστεί με τον κύριο Φουστάνο και ξέρω τις απόψεις του. Έτσι. Αλλά έτσι για να επανέλθω στο προηγούμενο, την τοποθέτηση, να πω ότι από τη μια η προπαγάνδα, γιατί περί προπαγάνδας λέγεται. Βεβαίως. Από την άλλη, ένα είναι προσωπικότητας χαμηλό του ανθρώπου, παιδεία εντός παρένθεση, μπορεί να μας κάνει αυτό το πράγμα που λίγο πριν είπαμε. Mm-hmm. Να παρασυρθούμε δηλαδή για να γίνουμε ακόμα πιο όμορφοι. Είμαστε από τα ωραιότερα όντα της ύπαρξης. Ας πάμε να φτιάξουμε αυτά που έχουμε παραμελήσει, τον εσωτερικό μας κόσμο. Τη γνώση μας, την παιδεία μας, την ελευθερία μας. Είστε ξεκάθαρος. Και αυτά είναι δευτερεύουσα σημασία. Βέβαια, να πούμε ότι η βιομηχανία της ομορφιάς μας έχει κάνει έτσι, ώστε δεν θέλετε να έχετε μια επεμβατική έτσι κατάσταση. Κρέμες. Αυξητική τύχους, ας πούμε. Να μην βάλουν ούτε κρέμες. Πασαλήματα, λοιπόν, μου λέτε. Ακριβώς. Και να πω κάτι άλλο. Μία κοπελίτσα, καθημερινά, λοιπόν, αυτά, που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον πλαστικό χειρουργό για να κάνει ένα μαστό όμορφο. Είναι και το κόστος αρκετό, ναι. Που δεν έχει τη δυνατότητα, εδώ δεν έχει να φάει, έτσι, να πάει να πληρώνει αλυφές και πομάδες. Αυτό το κορίτσι, δηλαδή, που δεν το πρίκησε η φύση με την ομορφιά της φίλης μου, της Αλεξίας. Αυτό πάει στα κάτεργα. Αυτό είναι στην κοιλάδα των λεπρών. Όχι. Η ιατρική είναι μια ανθρωπιστική κυρίως επιστήμη. Κυρίως. Δεν ξεχωρίζει όμορφες ή όμορφους από άσχημους και άσχημες. Θέλει την υγεία του ανθρώπου κι ας είναι όμορφος ή άσχημος. Θέλει να τον βοηθήσει, θέλει να τον ενημερώσει και να τον προτρέψει να γεμίσει το είναι του με τα άλλα χαρίσματα. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα αποκεφαλίσουμε τους άσχημους? Πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε μέχρι ενός βαθμού αυτά που η φύση έχει προτάξει. Μπορούμε να γίνουμε, μα αυτός είναι και ο ρόλος της ιατρικής, να καλυτερεύσουμε, γιατί και η φύση θα κάνει λάθη. Ναι, μέχρι εκεί που αυτή η παρέμβασή μας δεν θα φέρει οδυνηρές επιπτώσεις. Μάλιστα. Έχουμε 10 γεμάτα λεπτά ακόμη, κύριε Κοκκινόπουλε. Για τον καρκίνο να μιλήσουμε. Να πούμε για τον καρκίνο, λοιπόν. Ο καρκίνος, είπα λίγο πριν, ότι είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Και θα πρέπει ο ερευνητής γιατρός, ο θεράπων γιατρός, σε ένα άκουσμα υπόνοιας καρκινογένεσης σε επίπεδο μαστού, να ψάξει να βρει αιτίες, γιατί αυτές θα τον βοηθήσουν και για τη διάγνωσή του. Επιγραμματικά να πω τα εξής. Κάθε γυναίκα, λέγαμε παλαιότερα, από τα 40 και ύστερα, πρέπει ετήσια να κάνει ένα μαστογραφικό έλεγχο που κατά την κρίση του γιατρού μπορεί να συνοδεύεται και με υπερήχους. Μάλιστα. Σήμερα, επειδή οι ηλικίες που χτυπιώνται από τον καρκίνο του μαστού έχουν κατέβει, η χρήση ορμονικών σκευασμάτων, τα είπαμε λίγο πριν, έχει το πρωτόκολλο, λέει, ότι θα πρέπει η πρώτη μαστογραφία να γίνει στα 37 με 38 χρόνια. Εάν στην κοπέλα αυτήν υπάρχει ιστορικό μάνα, θεία, αδελφή, ξαδέλφη, αυτή η κοπέλα πρέπει από τα 34-35 να κάνει τη μαστογραφία. Ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Κινδύνου και ίσως και πολύ νωρίτερα. Μάλιστα. Σε αυτή την κατηγορία των κοριτσιών, ναι, και από τα 25 της δεν είναι άσχημο να κάνει υπέρηχο και να ψηλαφιστεί από έναν ειδικό. Δηλαδή, να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές τις οδηγίες. Να πούμε βέβαια ότι κάθε φορά που πάμε για τεστ Παπα-Νικολάου, οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα, παράλληλα, και εξέταση μαστού
μαστού από τον γιατρό. Mm-hmm. Μία ερώτηση που θα μπορούσε να μου γίνει και από σας και από τον κόσμο που μας ακούει. Γιατρέ, μία φίλη μου έκανε μία μαστογραφία και μετά από 6 μήνες απεδείχθηκε ότι είχε καρκίνο μαστού. Ενώ δεν φάνηκε στη μαστογραφία. Τίθεται λοιπόν το εύλογο αυτό ερώτημα. Του κατά πόσον είμαστε καλυμμένοι με τα 3 αυτά που είπα λίγο πριν. Ψηλάφιση, μαστογραφία, υπέρυπος. Αυτά πρέπει να γίνονται ανελειπώς. Το ίδιο συμβαίνει και στο τεστ Παπα-Νικολάου, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει. Ναι, το τεστ Παπα-Νικολάου δεν μπορεί... Μέχρι εκείνη τη στιγμή σου να λέει, να το πω, Αλεξία μου. Είναι μια άλλη υπόθεση το τεστ Παπα-Νικολάου, με την έννοια ότι ένα τεστ Παπα-Νικολάου καλά παρμένο, με καλή λήψη, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για καρκίνο που θα γίνει μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Κατά συνέπεια. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, για τον οποίο κάνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου, δεν είναι μια κατάσταση που σήμερα δεν το έχω, αύριο θα το έχω. Έχει ένα προτσές, μια εξέλιξη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, εκεί είναι η μεγάλη αμαρτία να χάνεται κόσμος από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Βέβαια. Γιατί μας έχει δώσει μηνύματα πολύ πολύ νωρίτερα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι θα είναι το επόμενο θέμα της εκπομπής μας. Νομίζω ότι θα είναι ναι. Πολύ καλό. Βέβαια. Και να το παντρέψουμε και με τα εμβόλια. Βέβαια. Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη συμμετοχή πραγματικά. Είδες, ο κόσμος θέλει ενημέρωση. Δεν θέλει έχει κουραστεί εσύ να γκρινιάζει. Αλλάζουμε σελίδα. Ναι, βέβαια, με το αλλάζουμε σελίδα. Τελείωσε το βιβλίο. Το βιβλίο τελείωσε. Δεν έχει άλλη σελίδα. Έχουμε υπογράψει και τα εξώφυλλα. Χρειάζεται να ακούσει τέτοιες φωνές. Άρα λοιπόν. Επανέρχομαι λοιπόν ως προς την εγκυρότητα αυτών των τριών πραγμάτων. Ψηλάφιση, υπέρυκο, μαστογραφία. Είναι αλήθεια ότι δεν καλυπτόμαστε 100%. Και αυτή είναι η αιμονή όλων μας στο να επιβάλλουμε εκτός του κράτους, εκτός της πολιτείας, να επιβάλλουμε κάθε χρόνο εξέταση. Γιατί η πολιτεία λέει έκανες πέρσι μαστογραφία. Να κάνεις σε 2 χρόνια. Τι λέτε. Ποιος τεχνοκράτης μπορεί να έχει άποψη, να έχει γνώμη για το πότε πρέπει να γίνει η επόμενη μαστογραφία. Έλεος. Ποια είναι λοιπόν η εξέταση που θα μπορούσε να καλύψει τις γυναίκες και τους γιατρούς της περισσότερο. Είναι κάτι καινούριο που θα πω. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο στο να γίνει. Αλλά μία εξέταση που πραγματικά μπορεί να μας καλύψει και να μας δώσει περίπου το 100% της σιγουριάς είναι η μαγνητική μαστογραφία. Η μαγνητική μαστογραφία που δεν χρειάζεται να γίνεται ετήσια, μπορεί να γίνεται κάθε 3 χρόνια, μπορεί να γίνεται κάθε 4 χρόνια. Ενδιαμέσως ωστόσο, θα πρέπει να γίνονται τα άλλα 3. Κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, η μαγνητική μαστογραφία. Είναι δύσκολο, είπα. Και είναι δύσκολο γιατί και το κόστος είναι μεγαλύτερο. Και αν δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή αν δεν υπάρχει ήδη καρκίνος, ναι. Δεν είναι εύκολο το σύστημα το ηλεκτρονικό να μου το περάσει εμένα μέσα. Αλλά τι να την κάνω τότε τη μαγνητική, όταν ήδη είναι. Τι είναι το σύστημα το ηλεκτρονικό. Εγώ για να δώσω μία εντολή, είτε ένα παραπεμπτικό, θα πρέπει να μπω μέσω. Μάλιστα. Έτσι. Για να υπάρξει συμμετοχή, μιλάτε. Οικονομικά πάντα μιλάμε, έτσι. Πάντα. Γιατί είναι αυξημένο το κόστος. Είναι αυξημένο το κόστος. Διαφορετικά ο καθένας το κάνει με δική του συμμετοχή. Ξέρετε, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε, για να είσαι καλός γιατρός, δεν φτάνει, έτσι, να κάνεις τη σωστή σου διάγνωση, να μιλάς ωραία στον ασθενή σου, αλλά θα πρέπει να βλέπεις τη συνταγή που του γράφεις, αν μπορεί να την κάνει. Πολύ σημαντικό. Yeah. Έτσι. Δηλαδή, πώς εγώ τώρα ανάβω φωτιές με αυτή την είδηση που σας είπα για τη μαγνητική μας. Ναι, πραγματικά. Έτσι, όταν ξέρω ότι ο άλλος έχει μεγάλο πρόβλημα. Ίσως για κάποιον είναι απαγορευτικό και το νούμερο. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Ωστόσο, σαν επιστήμονας καλούμε εδώ,
Βεβαίως. Και οφείλεται σε ενημέρωση. Εγώ πρέπει να λέω. Είδαμε λοιπόν ότι έχουμε κάτι. Είτε από τις, με κάποια από τις τέσσερις μεθόδους που μας είπατε. Μετά τι κάνουμε. Είδαμε το κάτι αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι διαφορετικό, αλλά μας πρέπει να έχουμε κάτι. Ακριβώς. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον ασθενή μας, την ασθενή μας, πλέον με άλλα κριτήρια. Εκεί η αγκαλιά είναι πολύ πολύ πιο αναγκαία από ότι όταν θα έρθει η σύζυγός σας για να κάνει ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Εκεί πρέπει να της δοθείς, να της πεις ότι είμαι δίπλα. Όταν λέω είμαι, εννοώ η επιστήμη είναι δίπλα, έτσι, δεν προσωποποιώ τίποτα. Ότι, και θα πεις αλήθειες πάλι, ότι η επιστήμη έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που μπορούμε ναι, να παλέψουμε και να νικήσουμε. Αυτό είναι όσον αφορά το ψυχολογικό το δικό της. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε και, και μια άλλη αντιμετώπιση των οικείων της. Των παιδιών της, του συζύγου και του περιβάλλοντος της που τα χάνουν και αυτοί. Από προσανατολίζονται, ναι. Έτσι. Και έχουμε και πολλά διαζύγια εξαιτίας έχουμε του μόνος. Και διαζύγια, έχουμε άλλου είδους διαδικασίες μέσα στο ίδιο σπίτι. Έτσι. Εκεί θα πρέπει η σωστή ενημέρωση να γίνει προς όλους. Και αυτό που είπα λίγο πριν, ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να γίνει βιοψία. Μέσω της βιοψίας θα δούμε τι είδους ιστολογικό τύπο καρκίνου έχουμε. Γιατί μην θεωρείτε ότι είναι ένας καρκίνος και τελείωσε. Όχι. Υπάρχουν οι λιγότεροι επιθετικοί, οι άλλοι, οι ήρεμοι κλπ. Άρα, θα πρέπει να κάνουμε βιοψία για να δούμε τον αντίπαλό μας. Τι στράτευμα έχει αυτός, ποιος αντίπαλος είναι. Και τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσουμε. Και βάσει αυτού θα αποφασιστεί το είδος της επέμβασης. Σήμερα είμαστε υπέρ της άποψης της διατήρησης του μεγαλύτερου μέρους του μαστού. Δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι είτε αφαιρέσεις όλο το μαστό, είτε κάνεις ογκεκτομή ή το partial, αυτό το τμήμα τεκτομή, έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Οπότε γιατί να βγάλουμε όλο το μαστό, λέτε. Αφού και εφόσον ο ιστολογικός, επαναλαμβάνω, τύπος μας το επιτρέπει. Και πέρα της χειρουργικής επέμβασης, από εκεί και πέρα έχουμε και τις συνοδούς θεραπείες, που λέγεται ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία, που πάλι επανέρχομαι. Είναι συνάρτηση του ιστολογικού τύπου του καρκίνου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και που στο άκουσμά του παθαίνουμε παγώνουμε όλοι. Όλοι. Όμως. Έτσι. Και έρχομαι σε κάτι που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε Κοκκινόπουλε, ότι τα νούμερα, είπατε, με διόρθωση να κάνω λάθος, τα κρούσματα μάλλον, τα περιστατικά, εγώ είχα την εντύπωση ότι μειώνονται, εσείς μας λέτε ότι αυξάνονται. Οι θάνατοι έχουν μειωθεί. Οι θάνατοι. Γιατί έχει ανέβει το γνωστικό κομμάτι της επιστήμης, έτσι. Οι γνώσεις. Έχουμε μια εικόνα για το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού, μιλάμε, θα μας πείτε μέχρι τελευταίο, μια εικόνα έτσι, γιατί ποσοστό μιλάμε. Γιατί δεν είναι ούτε καλύτερα να φοβήσουμε. Να μην απαντήσω. Να μην απαντήσετε, γιατί είναι να μην απαντήσετε. Είναι υψηλό. Είναι υψηλό. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που δεν ξέρουν ότι έχουν καρκίνο. Δεν πήγανε ποτέ να ντρέπομαι. Είναι η απάντηση. Ντρέπομαι. Υπάρχει ακόμη αυτό. Υπάρχει ακόμη αυτό. Κυρίως σε μυαστικές περιοχές. Πώς μια γυναίκα δεν θα πάει ποτέ να εξεταστεί. Ποιο είναι το υπόβαθρο. Δεν φαντάζομαι να είναι το χρήμα μόνο. Εντάξει, δεν είναι το δεν χρήμα, γιατί αυτή η εξέταση δεν χρειάζεται να πάει στον ιδιώτη γιατρό. Όχι. Πήγαινε στο νοσοκομείο. Υπάρχουν υπέροχα κέντρα. Υπάρχουν υπέροχα κέντρα μαστού σε όλη την επικράτεια. Και λίγο πολύ σας είπα λίγο πριν ότι ασχολούνται πολλές ειδικότητες. Δεν έχει ενδοκρινολόγο το νοσοκομείο. Μα έχει χειρουργό. Έχει γυναικολόγο. Τα νέα κορίτσια όμως προσέχουν περισσότερο, τι βλέπετε. Τα νέα κορίτσια. Δηλαδή τα κορίτσια που είναι 25, 24, 26, ναι, 27. Εκεί αυτά τα κορίτσια πρέπει να τους μιλήσεις και να τα ευαισθητοποιήσεις αυτά και τα κορίτσια. Τα ότι δεν φτάνει που ήρθες γιατί έχεις καθυστέρηση. Έχεις ασχοληθεί ποτέ με το μαστό σου. Υπάρχει ιστορία, ιστορικό στην οικογένεια. Και έτσι αρχίζεις να βάζεις τα πρώτα. Τις πρώτες φοιτητές. Πρέπει και οι μαμάδες βέβαια, ωστόσο. Μα αφού οι μαμάδες δεν έρχονται, Αλεξία μου. Αυτό λέω. Αφού οι μαμάδες δεν έρχονται.
Δηλαδή ακούνε από εσάς πράγματα που δεν έχουν ακούσει. Να πω ένα περιστατικό. Και ναι, ναι, βεβαίως. Για να δείτε δηλαδή. Είναι γύρω στα 4 με 5 χρόνια το περιστατικό. Λιγότερο το περιστατικό. Τι συμβαίνει. Έρχεται μία μητέρα με τις δύο κόρες της στο ιατρείο. Για να κάνω τεστ στον Παπα-Νικολάου. Κάνω και στη μητέρα το τεστ και στη μία κόρη. Η άλλη κόρη δεν θέλει να κάνει. Mm-hmm. Τελειώνω τα δύο τεστ του Παπα-Νικολάου και στο ιατρείο πλέον, στο γραφείο μέσα, μου λέει η μητέρα, «Βρε γιατρέ, δεν κοιτάς και στην άλλη με την κόρη μου. Κάτι ενοχλής έχει στο μαστό της». Δεν το πιστεύω. Λέω ευχαρίστως. Η ηλικία της κόρης κάπου στα 33 με 35. Mm-hmm. Ευχαρίστως. Και εκεί ψηλαφό καρκίνο πλέον. Όταν μόνο από την ψηλάφιση λέει ο γιατρός ότι πρόκειται για καρκίνο, είναι τρέλα. Κάνουμε τη βιοψία, αποδεικνύεται το καρκίνος, αλλά η κοπέλα άτοπος, ανύπαντρη. Mm-hmm. Και θα πρέπει να μην τη στερήσεις και τη δυνατότητα αύριο να κάνει οικογένεια. Εκεί μια καινούργια μέθοδος, έτσι, που προτού αρχίσει τις ακτινοβολίες, τις χημειοθεραπείες κλπ. Πήρα ιστό οθηκικό και από τις δύο οθήκες μπήκανε στην κατάψυξη. Η κοπέλα δεν πάει απλά καλά. Έχει ιαθεί. Και το κυριότερο, η ψυχολογία της είναι υπέροχη. Ένα μορφωμένο κορίτσι, καλότατο παιδί, έτσι. Υπάρχουν κατεψυγμένα κομμάτια της οθήκης που όταν εκείνη θα αποφασίσει για τεκνοποίηση θα γίνει ένα πολύ μικρό χειρουργείο επανασύνδεσης των κομματιών αυτών με τις οθήκες της για να μπορεί να παράγει οάρια. Γιατί με την ακτινοβολία και τη χημειοθεραπεία θα είχαν καταστραφεί και οι οθήκες της. Θέλω να πω, έχουμε κάνει τέτοια βήματα μπροστά που είναι αμαρτία να χάνεται κόσμος. Μπορούμε. Ελπίζω να ακούσαν όλοι προσεκτικά και έχουν τη δυνατότητα να τα ξανακούσουν από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο αυτή την κουβέντα. Έτσι, αυτή η συζήτηση. Διότι το μήνυμα εγώ που κρατώ είναι αυτή η τελευταία φράση του κύριου Κωνσταντινόπουλου. Ότι μπορούμε και έχουν γίνει πάρα πολλά και στην επιστήμη. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν. Εγώ σας ευχαριστώ. Πιστεύω να μην έδωσα τόνο μόνο φόβου και ανησυχίας. Αλλά και ένα αγκάλιασμα αυτού του ωραίου. Όσο χρειάζεται τόσο. Όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται. Τόσο χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται. Όσο χρειάζεται. Και η ανησυχία χρειάζεται. Άλλη μόνο. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ. Ευχαριστούμε και όλους. Σας ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Και θα μιλήσουμε πλέον για πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τη γυναίκα. Βέβαια, κλείνοντας, θα ήθελα έτσι μια ερώτηση που μου κάνουν εδώ να μην τους αφήσουμε. Θα πρέπει να γίνεται διασταύρωση απόψεων ιατρών ή να εμπιστευόμαστε μόνο τον γυναικολόγο μας. Όχι. Και η διάγνωση αλλά και η αντιμετώπιση είναι μια συλλογική προσπάθεια. Mm-hmm. Βεβαίως, αρκεί να έχει γνώση ο εκάστοτε ερωτηθής συνάδελφος, να έχει γνώση για το μαστό. Μάλιστα. Mm-hmm. Ή για το οποιοδήποτε θέμα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μείνατε κοντά μας σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Πάλι να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά, υπομονή και υγεία πάνω απ' όλα. Καλή πρόοδο λοιπόν, αύριο εδώ εκεί γύρω στις 9, μείνετε συντονισμένοι, μας ακούτε από το κανάλι μας, από το ραδιόφωνο φυσικά, 92,2. Μας είδατε το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV, μας ακούσατε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις, μας είδατε τις σελίδες μας στο Facebook και μας ακούσατε από το live που στήσατε και από τα FM 92,2. Και θα μας δείτε και από το PLP. Και θα μας δείτε και από το PLP το βράδυ στις 9. Αυτό ναι, δεν το είπαμε. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλή πρόοδο στα παιδιά. Καλή σας ημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί».